και αποδεχτώ από όλους τους ευσεβείς Ορθοδόξους ότι οι εξελίξεις σε κοινωνικό, πολιτικό και εκκλησιαστικό επίπεδο είναι ταχύτατες και ραγδαίες, σε σημείο να μην δυνάμεθα να παρακολουθούμε την πορεία των γεγονότων και να μην γνωρίζουμε τους σκοπούς και τους στόχους τα οποία αποβλέπουν. Από την άλλη πλευρά, η πνευματικότητα και η αντίσταση των Ορθοδόξων σε όλα αυτά είναι όχι μόνο υποτονική, αλλά και συνήθως ανύπαρκτη. Έχει εμπορείς εκλείψει το ανίστακτο ενδιαφέρον, το οποίο έχοντας ως αφετηρία την αγάπη του Χριστού και την Εκκλησία, δεν ανέχεται νεωτερισμούς και εκοσμικεύσεις, αλλοιώσεις και παραχαράξεις στη πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας. Ίσως θα λέγαμε λόγω ελλείψεως πνευματικότητος και ενδιαφέροντος, αυτές οι εξελίξεις μας βοηθούν και τις επιθυμούμε, επειδή συμπορεύονται με τη χαλαρή προαίρεσή μας και την αποφυγή του σταυρικού Ευαγγελίου. Οι ειδήσεις με τον τρόπο ζωής και σκέψεώς της μας φαντάζει σαν πρόοδος και η στενή πλέον σχέσεις και συνεργασία μαζί της μας επηρεάζουν βαθύτατα εις τρόπον ώστε να μην δυνάμεθα να διακρίνουμε τα ναυάγια και τα αδιέξοδα εις τα οποία οδηγεί τον υλικό πλέον και σαρκικό άνθρωπο. Η Εκκλησία, ενώ με τον όρο Εκκλησία αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε και όχι αυτό το οποίο πρέπει εν καιρό αιρέσεως να εννοούμε και να αναγόμεθα, η Εκκλησία λοιπόν συμπορεύεται και συνεργάζεται άριστα με όλα αυτά τα σχέδια και τους οραματισμούς της νέας εποχής και πολλές φορές πρωτοστατεί στο έργο το οποίο έχει ανατεθεί από τα κέντρα αποφάσεων, τους εκκλησιαστικούς σταγούς, τους επισκόπους και αφορά τη θρησκευτική ενοποίηση, δηλαδή την αλληλοπεριχώρηση της Ορθοδοξίας με όλες καταρχάς τις αιρέσεις και κατόπιν στο εγγύς ή απότερο μέλλον με όλες τις θρησκείες. Μια τέτοια κίνηση και ενέργεια προγραμματισμένη και βοηθούμενη από τα κέντρα αποφάσεων της νέας εποχής θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι και η λεγόμενη Πανορθόδοξος Σύνοδος, η οποία σε λίγες ημέρες θα γίνει στην Κρήτη. Για αυτή τη σύνοδο ήδη έχουν ακουστεί πολλά από μένους τους οικουμενιστές ευενετικά λόγια, από δε τους αντισηκούντας Ορθοδόξους επικριτικά και στηρικευτικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τον σκοπό της. Εθεωρήσαμε καθήκον μας την όντως οικουμενιστική πόλη του Βόλου, η οποία έχει επίσκοπο ως νεόφιλε, μέγα οικουμενιστή και προτεργάτη της αιρέσεως αυτής, τον οποίο βραβεύουν και επαινούν όλοι οι μεγάλοι εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας, Εβραίοι και αιρετικοί. Στην πόλη αυτή του Βόλου, η οποία έχει την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, σαν ένα μόνιμο εργαστήρι αλλοιώσεως του Ορθοδόξου προνήματος, στην πόλη του Βόλου, η οποία έχει περιφερειακά πολλά μοναστήρια, σιωπούντα όμως και ακολουθούντα τον Οικουμενιστή Επίσκοπο ή στην καλύτερη περίπτωση φωνασκούντα και αντιδρώντα δια των λόγων μόνο και όχι δια των πράξεων, εθεωρήσαμε, λέγω, καθήκον μας στην πόλη αυτή του Βόλου να καλέσουμε τον σεβαστό και αγαπητό αγωνιστή και συναγωνιστή πατέρα Σάβα, προϊστάμενο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους, προκειμένου να μας ενημερώσει για τη μεγάλη αυτή και πανορθόδοξο σύνοδο, η οποία επί 50 και πλέον χρόνια προετοιμάζεται και στις ημέρες μας πραγματοποιείται.
Είναι όντως σημαντικό το γεγονός αυτό για τους Ορθοδόξους, διότι είναι ασυγκρίτως βαρύτερο το να κατοχυρωθεί η αίρεση του οικουμενισμού με πανορθόδοξες αποφάσεις, ενώ ευελπιστούσαν εκ του αντιθέτου σε μια καταδίκη της αιρέσεως του οικουμενισμού. Η ενημέρωση ως εκ τούτου των Ορθοδόξων είναι όχι μόνο καθήκον, αλλά και ανάγκη για τη σωτηρία μας, δεδομένου του ότι η συνοδική επιβράβευση και κατοχύρωση της αιρέσεως θα μας καταστήσει αναπολογή τους εν ημέρα κρίσεως, εφόσον θα συμπορευτούμε εκκλησιαστικά με αυτούς τους επισκόπους, προβάλλοντας πάντοτε τις γνωστές δικαιολογίες, να μην κάνουμε δηλαδή σχίσμα, να μην εξέλθουμε της Εκκλησίας κλπ. Η ενημέρωση είναι πλέον αναγκαία για να διακρίνουμε και να αντιληφθούμε τα κίνητρα των συμμετεχόντων στην σύνοδο αυτή και την γενικότερη πορεία και ταύτιση της οικουμενιστικής εκκλησίας με τη νέα εποχή και την παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τον σεβαστό πατέρα Σάβα Λαβριώτη, ο οποίος ανταπεκρίθη με χαρά την αίτηση του Ορθοδόξου Συλλόγου Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και βρίσκεται εδώ προκειμένου να μας ενημερώσει για το σοβαρό αυτό εκκλησιαστικό θέμα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήδη ο πατήρ Σάββας διώκεται στη Μονή του και στο Άγιο Όρος για τους αγώνες υπέρ της πίστεως. Οι αγώνες του αυτοί ανησυχούν όλους αυτούς αγιορείτες και πατριαρχικούς, οι οποίοι θέλουν τον αγιορείτικο μοναχισμό να ευρίσκεται για τα θέματα της πίστεως σε λίθαργο και χειμερή ανάρτη, προκειμένου να προωθούν άνευ ουσιαστικής αντιδράσεως τα οικουμενιστικά και νεοεποχήτικα σχέδιά των. Προσευχόμεθα να συνεχίσει τους αγώνες του, μιμούμενος τους επιπατριάρχου Ιωάννου Κουβέκου, αγιορείτες, οσιομάρτυρες, και αποκαθιστώντας μαζί και με άλλους παρομοίως αγωνιζομένους αγιορείτες την τότε επιβέκου πτώση πολλών μονών, μεταξύ των οποίων είναι και η Μονή της Μεγής της Λαύρας. Ευχαριστούμε επίσης τον Δήμο του Βόλου για την παρακόρηση της ευθούσης, προκειμένου να γίνει η παρούσα ομιλία. Παρακαλούμε τον πατέρα Σάββα, σαν κεντρικό ομιλητή της παρούσης συνάξεως, να μας ομιλήσει και τον Κύριο, τον παρακαλούμε, τον Κύριό μας, να ανοίξει τα μάτια της ψυχής προκειμένου και τα αυτιά της ψυχής προκειμένου να γίνουμε όχι μόνο ακροατέ, αλλά και ποιητέ των λόγων του. Είναι μεγάλη μας η χαρά να βρισκόμαστε κοντά σας, να τα αποκληρώνετε στην κοινωνική πρόσκληση και εν πρώτη σας μεταφέρουμε την ευλογία της υπεραγίας του ανθρώπου από τον περιβόλη της, καθώς και τις ευχές και τις ευλογίες των γερόντων μας και των αδερφών μας μοναχών που είμαστε σε αυτόν τον αγώνα μαζί. Αυτούς που υπογράφουν τα κείμενα κατά του οικουμενισμού, κατά της κάρτας του πολίτου, κατά της νέας εποχής και κατά της νέας τάξης πραγμάτων που προσπαθούν να μας επιβάλλουν εδώ και δεκαετίες. Σπέβομαι λοιπόν να ικανοποιήσουμε την παράκληση των αγαπητών συναγωνιστών και ομολογητών αδελφών μας, καταθέτοντας και εμείς το κυριακό μας δίλεπτο, στο να συμβάλλουμε να ενημερώσουμε τον πιστό λαό το τι θα συμβεί σε αυτή την σύνοδο, την ονομαζομένη Αγία και Μεγάλη, που μόνο Αγία και Μεγάλη δεν είναι. Η σημερινή λοιπόν ομιλία είναι μια προσπάθεια ενημέρωση των πιστών για το μείζον θέμα που απασχολεί του απανταρχούς επίσης Ορθοδόξους, τη λεγόμενη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε πρώτης οι επίσκοποι και ιερείς τους, οι ιερακοινότητες και οι ηγούμενοι των μοναστηριών, καθηκόντως να ενημερώνουν συνεχώς και έγκυρα το ευσεβές πλέγμα των Ορθοδόξων Χριστιανών, για ποιο λόγο προωθείται η Σύνοδος και τι θα ψηφίσουν την ταυρόπλακα της Ορθοδοξίας. Όχι μόνο να ενημερώνει για τα θέματα
της Συνόδου, αλλά και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η Σύνοδος και σε τι αποσκοπεί, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Πράγμα που εκτός φωτεινών εξαιρέσεων δεν γίνεται, διότι κατά το Πρωθυπουργό Σταβίδ εκεί έπαιρνε σε χώρους του ούπλου φόβους. Και ιδιαίτερα δυστυχώς για την εκκλησία της κατακόσμου πατρίδος μου Κρήτης, στην οποία θα διεξαχθεί και η Σύνοδος, που όχι μόνο δεν ενημερώνουν το χριστιανικό πλήρωμα, έγκυρα και ορθόδοξα, αλλά και εγκομιάζουν τη Σύνοδο, θεωρώντας την ευλογία για το νησί μας, παραβλέποντας όχι μόνο τις αντιδράσεις του πιστού λαού, τις επιστολές και τις διαμαρτυρίες που συνεχώς τους στέλνουν και δυστυχώς τις θάβουν, αλλά δεν παίρνουν ούτε ως απάντηση τα φυσικά σημεία. Διότι από τότε που εξαγγέλθηκε ότι θα γίνει η Σύνοδος του Κολυμπάρη των Χανίων, η Δυτική Κρήτη τρέμει σχεδόν από τους καθημερινούς σεισμούς. Και μάλιστα ο μεγαλύτερος έγινε στις 25 Μαΐου. Αλλά για αυτούς όλα αυτά είναι τις δαιμονίες. Πατήτες λοιπόν καθησυχάζουν τον λαό και τον παραπληροφορούν με το να καλούν ομιλητές που υποστηρίζουν τον οικουμενισμό και τα ελληνικά αντίγματα και προνήματα του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, όπως τον προηγούμενο Βασίλειο Βατικάκη, τους οικουμενιστές καθηγητές και σε ολόκληρο Κυριάνου, τη νέα σφυγμένα, τους κατσουγέρδες από το Άγιο Λόρος, που τόλμησαν και είπαν, σε σύναξη που είχε γίνει σε μοναστήρι στα Χανιά, και αυτό μας το ήταν δική μας άνθρωπο που βρισκόταν εκεί, ότι οι Προτεστάντες, ακόμα και οι Πεντηκοστιανοί, πιστεύουν στον ίδιο Χριστό με εμάς και πως οι νομεθανοί σώζονται και αυτοί μέσω της θρησκείας τους, μόνο που οι ψυχές τους θα είναι στον παράδεισο και σαν τα σκυλάκια. Τα ανωτέρω μας τα πανηγύρια που παρεμπρέθησαν στις συνάξεις. Αυτούς καλούν για ενημέρωση των χριστιανών της Κρήτης. Κατά τα άλλα, όποιον έχει σε όποιον έχει διαφορετική γνώμη και θάρρος να την εκφράζει, τον διώκουν δικτακτορικό του τρόπο. Έτσι καταδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνταχθεί με τα ερετικά προβλήματα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς όχι μόνο δεν τον ελέγχουν, αλλά συμφωνούν σε όλα αυτά που δημοσίως κηρύχθηκε κυρίως του Πράτη. Στην τελευταία εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης ομολόγησαν ότι με αυτή την σύνοδο πρέπει να αποδείξουμε την πιστότητά μας στη Μητέρα Εκκλησία και στην Εκκλησία του Χριστού, την Διαχρονική Εκκλησία του Αγίου. Καθώς και το βλάσουμε ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται για να ενώσει το πλήρωμα της Εκκλησίας, να φανερώσει τη μοναδικότητα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και να δώσει μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή, περιμέναμε τη Σύνοδο και τον κύριο Βαρθολομαίο να ενώσει το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γιατί ήταν ποτέ διγμένη Εκκλησία του Χριστού? Το μόνο που μας διαιρεί και δικάζει είναι κακοδοξίες, που κηρύσσονται κυρίως από τον Πατριάρχη. Δεν περιμέναμε τον κύριο Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, να φανερώσει τη μοναδικότητα της Εκκλησίας και να δώσει μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο. Αυτός δυστυχώς πράττει ακριβώς το αντίθετο, δεχόμενος της κάθε λογής αιρέσεις ως οδούς σωτηρίας. Θα αποδείξουμε λοιπόν, αυτά τα λένε αυτοί που υποστηρίζουν τη Σύνοδο και είναι τα κυρίως επιχειρήματά τους. Εμείς θα αποδείξουμε με δικά επιχειρήματα Ιησού Χριστού και της Παναγίας ότι η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος είναι όχι απλώς μια προσπάθεια κατοκυρώσεως και αναγνωρίσεως της φανερέσεως του οικουμενισμού, αλλά κατοκύρωση και αναγνώριση. Μέχρι τώρα είχαμε λόγια, θεωρίες. Τώρα θα μπει στάμπα. Τώρα θα τα επικυρώσουν όλα αυτά. Και θα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας, κατά αυτούς, να τα δεχτούν. Αλλιώς θα είμαστε εκτός εκκλησίας. Πάλι κατά αυτούς. Η λεγόμενη λοιπόν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η οποία ως γνωστό πρόκειται να λάβει χώρα τις 20 ημέρες, αρχίζει με συγκλούτουργο την ημέρα της Πεντηκοστής, αποτελεί το τελευταίο στάδιο του προγράμματος του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού ή της θρησκευτικής παγκοσμιοποιήσεως της νέας τάξης πραγμάτων του Αντιχρίστου, η οποία ως γνωστό επιδιώκει να υποτάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα με τρία μεθοδευμένα σχέδια. Πρώτον, με μια παγκόσμια κυβέρνηση που είναι ενεργή και ας μην φαίνεται. Δεύτερον,
με μια παγκόσμια οικονομία της αχρήματης κοινωνίας και τρίτον με μια παγκόσμια θρησκεία. Η εφαρμογή αυτού του στόχου για μια παγκόσμια θρησκεία εγκαιριάστηκε πρώτα στον προτεσταντικό κόσμο με τη λεγόμενη κουβερτική κίνηση. Στον ορθόδοξο κόσμο, η πρώτη απόφαση για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου λήφθηκε στο Πανορθόδοξο Συνέδριο Κωνσταντινούπολης του 1923. Επί Πατριαρχίας Μελετίου Μεταξάκη, και ενώ απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών Ορθοδόξων θυσιών, τότε ξεκίνησε και η κατάρτιση του καταλόγου με τα θέματα της Συνόδου. Συζητήθηκε σε δεύτερη φάση, στα πλαίσια της προκαταρτικής η Ορθοδόξου Επιτροπής το 1930 στο Άγιον Όρος και επανήλθε στο προσκήνιο με τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως της Αθηναγόρας Σπύρου το 1963. Τις τελευταίες δεκαετίες ασκήθηκε ισχυρή πίεση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η μάλλον η πίνη από τη Μασονία και τους Παντολατίνους προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την πραγματοποίηση αυτής της συνόδου, αφού αυτή εξυπηρετεί τα σχέδιά τους για εξαφάνιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την αμέσως μεταένωση όλων των εγωμένων χριστιανικών εκκλησιών, ή μάλλον αιρέσεων καλύτερα, και κατόπιν όλων των θρησκειών, η ανάδειξη της παθρησκείας, της μίας δηλαδή οικουμενικής θρησκείας, με ένα Θεό για όλους, τον αναμενόμενο και προετοιμαζόμενο αντίξου. Αντί λοιπόν η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος να καταδικάσει τις υφιστάμενες και καθημερινώς δρόσες αιρέσεις οι οποίες πλανούν τους πιστούς, επιδιώκει πρωτίστως να αναγνωρίσει την ανέρεση κατά τον Άγιο Συνοπόπουλης του συνειδητιστικού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού, όπως έπραξαν και οι παπικοί στη Δευτέρη Βατικάνια Σύνοδο τους το 1962 έως 1965. Ότι η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος επιδιώκει να αναγνωρίσει τον συγκριτιστικό διαχριστιανικό και διαθρησκειακό οικουμενισμό αποδεικνύεται από το καλύτερο. Πρώτο, το προσυνοδικό κείμενο της συνάψης των προκαθημένων, το οποίο παραπέμπεται προς υιοθέτηση από τις αυτοκέμενες ορθόδοξες εκκλησίες στην λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, στο άρθρο με τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο», αναγνωρίζει ότι οι παπικοί και οι προτεστάντες δεν είναι αιρετικοί, αλλά εντάσσονται στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συνόδου Πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολης, υπερτονίζοντας την ιστορικότητά τους ως εκκλησίες και παραβλέποντας σκανδαλωδώς την αίρεσή τους, λέγοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία με αυτής. Είναι πολύ ξεκάθαρο το κείμενο. Παραβλέποντας έτσι την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, έστω και αν η 8η Οικουμενική Σύνοδος, επί Πατριάρχου Μεγάλου Φωτίου το 879 με 880 και με τις ψήφους του τότε Πάπα της Δύσεως, είχε καταδικάσει το ερετικό φιλιόφε, την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και του Παντός και του Υιού, και έτσι προσβάλλεται το εκκλησιολογικό δόγμα της Εκκλησίας και δημιουργείται εκκλησιολογική αίρεση, διότι η Εκκλησία οριοθετείται από τα δόγματα της πίστεως και ταυτίζεται με τους πραγματικούς πιστούς, τους αποτελούντας το σώμα του Χριστού, με κεφαλή αυτόν τον ίδιο τον Σωτήρα, μέσω της ακριβούς ορθοδόξου πίστεως, καθώς επίσης και της ορθής και μη παραποιημένης πνευματικής ζωής και της επεταλίας συμμετοχής του στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Δεύτερον, το ίδιο προσυνοδικό κείμενο αναγνωρίζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών ή ακριβέστερα αιρέσεων, το οποίο έχει ιδρυθεί το 1948 από τη νέα τάξη πραγμάτων για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της θρησκευτικής παγκοσμιοποίησης, δηλαδή την παγκόσμια θρησκεία του Αντιχρίστου. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αρχικά είχε ως σκοπό του τον συγκριτιστικό διαχριστιανικό οικουμενισμό, ενώ στη συνέχεια τις τελευταίες δεκαετίες διέκρινε τις επιδιώξεις του και στην προώθηση του συγκριτιστικού διαθρησκειακού οικουμενισμού.
αλλά γνωρίζετε ότι διάφορα κείμενα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών ως δεσμευτικά για τη Μεγάλη Σύνοδο και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα κείμενα αυτά είναι μετέωρα. Τα διακηρύζονταν κάποιοι αντιπρόσωποι, οι οποίοι είπαν τις απόψεις τους, υπέγραψαν τα κείμενα εξ ονόματος των τοπικών νέων εκκλησιών, πριν όμως οι ιεράρχες των εκκλησιών αυτών δεν είχαν ιδέα ποιες ήταν οι αποφάσεις των αντιπροσώπων τους. Αυτό σημαίνει ότι το ενόγκοπτο συνοδικό κείμενο προσβάλλει και το σωτηριολογικό δόγμα της Εκκλησίας, κατά το οποίο μόνο μέσα στην αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά την ανωτέρω έννοια, ο πραγματικός πιστός για το ελέγχο της Θείας Χάριτος και των ακτίστων ενεργειών του Αγίου Τριαδικού Θεού επιτυγχάνει τη σωτηρία του και συγκεκριμένα έχει τη θέα του θεατρικού προσώπου του Χριστού και την εξ αυτής απελεύθερη θεογνωσία και μακαριότητα. Διότι το ίδιο προσυνδικό κείμενο, αναγνωρίζοντας το PCN, αποδέχεται την θεωρία ότι όλες οι εκκλησίες, οι εκκλησίες θεραιρέσεις, και όλα τα θρησκεύματα κατά την πρόσφατη διεύθυνσή του σώζουν ή κατά τη δική του νοοτροπία οδηγούν αορίστως και σοφιστικώς στην ίδια υπερβατική πραγματικότητα, ultimate reality, και εδώ ο όρος είναι τελείως λεωγητικός, η οποία περιλαμβάνει όλους τους ψευδοθεούς και τα ψευδοσεβάσματά τους, τα οποία είναι δημιουργήματα κατά ανθρωπίνη επίνοια υποβαλλμένη από τον Σατανά. Τρίτον, η αναγνώριση από το ενόγκοπτο συνοδικό κείμενο των παπικών ως δίθεν εκκλησίας οδηγεί αναπόφευκτα στο επόμενο στάδιο του εσωτερικού συντηρητιστικού, διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού οικουμενισμού, το οποίο είναι η συντηρητιστική ένωση των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών με τους παπικούς μέσω του επακόλουθου κοινού ποτηρίου και της υποταγής αυτών στο πρωτεύου της ουσίας και το αλάτιδο του Ερεσιάκη Πάπα, δηλαδή στη μετατροπή των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών σε ενωτικές. Αυτό σημαίνει την ομαδική και διοικητική υποταγή των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών ως ηνετικών στον Πάπα, με βάση τις επιδιώξεις του Βατικανού και των κώδικα κανόνων των αναδυτικών καθολικών ουνητικών εκκλησιών, που εκδόθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο το 1990. Ο κώδικας αυτός προβλέπει τα εξής τέσσερα είδη ουνητικών εκκλησιών ιδίου δικαίου, sui generis, στα οποία θα υποταχθούν οι ορθόδοξες εκκλησίες. Πρώτον, πατριαρχικές εκκλησίες ιδίου δικαίου, εδώ θα υποταχθούν όσες εκκλησίες είναι πατριαρχία. Δεύτερον, αρχιεπισκοπικές εκκλησίες ιδίου δικαίου. Τρίτον, μητροπολιτικές εκκλησίες ιδίου δικαίου. Και τέταρτον, άλλες εκκλησίες ιδίου δικαίου. Αυτά αναφέρονται στους κανόνες 155 και 511 του ιδίου κώδικα. Είναι δηλαδή ένα σχέδιο προμελετημένο. Τέταρτον, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης ως προεδρεύον στη σύναξη των προκαθημένων απέρριψε αυθαίρετα και δεν προώθησε στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο την πρόταση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του έτους 2015 για την τυπική αναγνώριση της Συνόδου Επιπατριάρχου Μεγάλου Φωτίου ως Ορθόης Οικουμενικής, η οποία καταδίκασε το Φιλιόπουεν και το Παπτικό Πρωτεξουσίας και τη Συνόδο Επιαγίου Γρηγοριού του Παλαμάου σε ενάντια Οικουμενικής το 1351, η οποία καταδίκασε την λατινική κακονοθεσία ότι η Θεία Χάρις είναι κτιστή. Η συγχαστική θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παραμά, του Αγιορείτου και Αναβιώτου, έχει και παλαιότη σημασία για την ορθόδοξη θεολογία, δια τούτο και μισείται θανάσιμα υπό τον παπικό. Διαφέρεται λοιπόν αυτή η απόρριψη σηματοδοτεί σαφώς τον προσανατολισμό της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όχι προς την Ορθοδοξία, αλλά προς την παρέλευση του οικουμενισμού, η οποία αποδομεί την Ορθόδοξη Θεολογία μέσω της νομιμοποιήσεως όλων των αιρέσεων. Πέμπτο. Ενώ στην παράδοση της Εκκλησίας οι Άγιες και Μεγάλες Σύνοδοι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, συγκαλούνταν με αντιπροσωπείες των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπου ψήφισαν όλοι οι συνοδικοί αρχιερείς δυνάμει της ισότητας της επισκοπικής τους κληρονομίας, στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, σύμφωνα με τον κανονισμό της
τον οποίο υιοθέτησε η σύναξη δια των προκαθημένων τους, δεν ψηφίζουν όλοι οι συνολικοί αρχιερείς, αλλά μόνο οι αυτοκέφαλες εκκλησίες δια των προκαθημένων. Δηλαδή, ενώ μέλη των συνόδων είναι όλοι οι επαρχιακοί αρχιερείς, διότι πρέπει να αντιπροσωπεύσουν το ποιητό τους, στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο μέλη είναι μόνο οι αυτοκέφαλες εκκλησίες. Πράγμα το οποίο αντίθεται πλήρως στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και στο Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο. Και να το κάνουμε λίγο πιο νεανά, ενώ θα έπρεπε να ψηφίσουν όλοι οι επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είτε είναι από τη Ρωσία, είτε είναι όσοι είναι, δεν ψηφίσουν αυτοί, παρά μόνο ψηφίζει ένας από κάθε εκκλησία. Δηλαδή, στην Ορθόδοξη, στην Εκκλησία της Ελλάδος, ενώ υπάρχουν 84 αρχιερείς, θα πάρουν μέρος μόνο 24, συν 1. Από αυτούς τους 25, ένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει. Και όχι αυτοί οι 25. Πέμπτο. Ενώ οι αποφάσεις των Αγίων και Μεγάλων Συνόδων ή των Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες αφορούν σε θέματα πίστεως κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και κατά το Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο, πρέπει να έρχονται εις κρίση και να εγκρίνονται ή να απορρίπτονται τόσο από τους επαρχιακούς αρχιερείς, όσο και από τον κλήρο, τους μοναχούς και τον Ορθόδοξο Ναό. Κανονισμός της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, αντιθέτως προς την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, καθιστά υποχρεωτικές και επιβάλλει τις αποφάσεις της Ενόμου Συνόδου για όλα τα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως υποχρεωτικές. Μάλιστα δε, προειδοποιεί ότι θα τιμωρήσει όλες τις τάξεις του χριστιανικού πληρώματος για τη μη αποδοχή των αποφάσεων της και του ότι ο τρόπος καταλύουν πλήρως τη συνολικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αφαιρούν το αγιοπνευματικό χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, το οποίο χαρίζεται σε κάθε αληθινά πιστό που έχει διέλθει από το στάδιο της κατάρσεως, των παθών, του φωτισμού και έχει αξιωθεί να λάβει την καταχάρη θέωση και το οποίο δίδεται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας και όχι μόνο σε τους κόπους. Δια τούτο οφείλουν να κληθούν από την Πανορθόδοξο Σύνοδο ως μέλη της Συνόδου και κατεξιωμένα αγιοπνευματικά πρόσωπα από τον κλήρο των μοναχισμών και από τους πιστά λαϊκά, από τα πιστά λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, όπως πάντοτε γινόταν σε όλες τις συνάξεις. Η Ορθόδοξη εγκυρώνεται όμως με συνόδου, πρώτον εξαρτάται από την ορθότητα και την ορθοδοξότητα των δογμάτων της. Εκείνα είναι Αγίας, όπως μας λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Μαρτυρητής, και εγκύτως συνόδους θα εξεπείς της Εκκλησίας κανόν, άσω πότε δογμάτων έκλεινε. Τέλος, για να θεωρηθεί μια Οικουμενική Σύνοδος όντως Ορθόδοξη, θα πρέπει οι αποφάσεις της να γίνουν αποδεκτές όχι μόνο από τους ιεράρχες, αλλά και από όλο το Ορθόδοξο κλήρωμα. Όπως ευστόχος το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει διαμονικώς εσπίσει λέγοντας «Υπερασπιστής της θρησκείας, εστί αυτό το σώμα της Εκκλησίας, ήδη αυτός ο λαός, ώστε σε τέλει το θρησκεύμα αυτού αιωνίως αμετάβλητων και ομοειδές των πατέρων αυτού». Εγκύπλιος 6 Μαΐου 1848. Εδώ όπως βλέπουμε και ένα παράδοξο. Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν δύο γυναίκες, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Ορθόδοξη Σύνοδο, η οποία η μία θα είναι η καθηγουμένη της ιερότητας της Χρυσοπηλής, της Ιεράς Μαρίας της Χρυσοπηλής στα Χανιά, και η άλλη θα είναι μία από τον Ισάβετ Προδρόμου, η οποία, όπως έχουμε πληροφορηθεί και όπως έχει γίνει στον Ορθόδοξο Κύριο και σε πολλές ιστοσελίδες, δουλεύει για την CIA. Λοιπόν, από εκεί να καταλάβουμε, από αυτό μόνο μπορεί να καταλάβει ο πιστός ποιους σκοπούς εξυπηρετεί αυτή η Σύνοδος. Έβδομο. Ένα από τα θέματα της Συνόδου θα έπρεπε να είναι και το ημερολογιακό ζήτημα, το οποίο έχει δικάσει σήμερα εορτολογικά την Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι το πρώτο χτύπημα του οικουμενισμού κατά της Ορθοδοξίας. Κατόπιν των καλοντέρων, καθηγόντως, ενημερώνουμε και τον πιστό λαό και όσους θέλουν να έχουν μια έγκυρη ενημέρωση, ότι ως Αγιορείτες Πατέρες, αγωνιζόμενοι να διατηρήσουμε
μέσω της ακριβούς Ορθοδόξου πίστεώς μας, τον οργανικό συνδεσμό μας με την κεφαλή της Εκκλησίας, τον άνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και επόμενη της Αγίας Πατράς. Δεν θα αποδεχτούμε και θα απορρίψουμε εκ των υστέρων τη λεγόμενη Αγία Κεφαλή Σύνοδο. Πρώτον, αν η εν λόγω σύνοδος δεν απορρίψει πλήρως το προσωπικό κείμενο σχέσης της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Όχι απλώς να το επανεξετάσει ή να διορθώσει κάποια πράγματα, αλλά πλήρη απόρριψη. Δεύτερον, αν δεν καταδικάσει την παρέρεση κατά τον Άγιο Στίνο Πόποβιτς του εσωτερικού συντηρητικού διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού οικουμενισμού. Και αυτά ήταν τα θέματα που θα έπρεπε να έχουν τεθεί, αν θέλαμε να είναι ορθόδοξος ή σύνοδος. Όχι αυτά που έχουν τεθεί τώρα. Τρίτον, αν δεν αναγνωρίσει τη συνόδου του Επιπατριάρχου Μεγάλου Φωτίου και Αρκτικού Γρηγορίου του Παναμά ως οικουμενικές, 8η και 9η Αντιστήκος, οι οποίες είναι ήδη αναγνωρισμένες στη συνείδηση του χριστιανικού κοινότητος. Τέταρτον, αν δεν ψηφίσουν τις αποφάσεις της δεδομένης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όχι αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες για τον προκατημένο τους, όπως προβλέπει ο κανονισμός της, αλλά όλη η συνοδική ακαιρίτσα της, όπως προβλέπει η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και το Ορθόδοξο Λειτουργείο. Πέμπτον, αν δεν αποσύρουν τον κανονισμό περί υποχρεωτικής αποδοχής εκ των υστέρων των αποφάσεων της Συνόδου, από όλες τις τάξεις του πιστευονίου πληρώματος, προσβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο το Ορθόδοξο Δογματικό και Εκκλησιολογικό Δόγμα και Κριτήριό μας, το οποίο είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των μελών της Εκκλησίας. Έκτον, αν δεν αποσύρουν τα θέματα περί της νηστείας και του δευτέρου γάμου των κληρικών, τα οποία και μόνο που σκέφτηκα να τα θέσω, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι η λόγω σύνοδος σκοπό έχει τη σταδιακή κατάργηση της νηστείας, μιμούμενη και σε αυτό τους παπικούς, αλλά όπως γνωρίζουμε, η Εκκλησία χωρίς άσκηση και σταυρικό βίο δεν οδηγεί ποτέ στην Ανάσταση, αλλά στο πνευματικό θάνατο, φυγαδεύοντας το Άγιο Πνεύμα και οδηγώντας στην πλήρη εγκοσμίωση. Στο Άγιο Όρος έχουμε την διαχρονική και αγιοπνευματική παράδοση ως Ιερά Παρακαταθήκη των Οσίων Αγγελικών Πατέρων και των Γερόντωνας, εκ των οποίων διδασκόμεθα ότι ως Άγιος υπάρχει αίρεση εντός Εκκλησίας, πρέπει να προχωρούμε στη διακοπή μνημοσύνου όλων εκείνων που πρεσβεύουν αίρεση και ή από φόβο και δηλία ακολουθούν τους αιρετικούς επισκόπους και δεν διαφόπτουν τον μνημόσυνό τους εν της πιστηρίης. Υπενθυμίζουμε ότι το Άγιον Όρος από το 1924 έως το 1974 είχε διακόψει την μνημόνευση του Πατριάρχου πρώτον λόγω της εισαγωγής της καινοτομίας της αλλαγής του ενορολογίου και δεύτερον λόγω της άρσεως των αναθεμάτων επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου. Μόλις αυτούς λοιπόν οι οποίοι καθίστανται πλέον αιρετικοί για την Εκκλησία, δεν μπορούμε να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία έως ότου δημοσίως μετανοήσουν και αποκηρύξουν την αίρεση του οικουμενισμού, καθώς θα ορίσει η Ορθόδοξος Εκκλησία δια Συνόδου. Και πρέπει να οριστεί δια Συνόδου. Διότι η Σύνοδος αυτή δεν θα έπρεπε να επικυρώνει και να κατοχυρώνει τους αιρετικούς της Εκκλησία, αλλά θα έπρεπε να καταδικάζει πρωτίστως τον οικουμενισμό, που είναι η πανέρεση και που θα μας οδηγήσει στον αδίκησμο. Οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας έχουν οικουμενικό, διαχρονικό και αιώνιο κύρος και ισχύν. Και ο Δεμίας Σύνοδος Πατριάρχης ή Επίσκοπος δύναται να τους ακυρώσουν. Σύμφωνα με αυτούς, ο 10ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων μας λέει «Ή της αγκοινωνεί το κάνει λίγο συνέχιστε, ούτως αγωριζέστου». Και ο 45ος των Αγίων Αποστόλων μας λέει το εξής: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ερετικής συνευξάμενος μόνον αφοριζέστον είναι επέκτωση αυτής ως κληρική συνευχής σε την καθαρίστου». Μόνον από αυτούς τους δύο κανόνες που επισημαίνουμε, ας αναλογιστεί κάθε επίσκοπος, κληρικός, μοναχός και ορθόδοξος χριστιανός, πόση ακρίβεια οφείλουμε όλοι μας να έχουμε στην εφαρμογή των ιερών κανόνων. Οι κανόνες είναι οι ασφαλιστικές διπλήτες της Εκκλησίας.
και ως διαχρονική, δεν είναι πρέπει κάθε φορά που παραβιάζονται να γίνεται και νέα σύνοδος για να εφαρμοστούν με τον Χριστό. Η Ιερά Κοινότητα έκανε την διπλή Ιερά Σύναξη, αποφάσισε σχετικώς με το θέμα αυτό της διακοπής του δημοσίου, ότι επαφίεται εις την συνείδηση εκάστης μονής του διαπνιμόνευσης του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Συνεδρία με την 22η εκτάκτου διπλής Ιεράς Συνάξεως στις 13 Νοεμβρίου του 1981. Το δικαίωμα λοιπόν της διακοπής μνημοσύνου εκτός από τους ιερούς κανόνες μας το παρέχει και η ίδια η ανακοινώτης. Ακολουθούσα την ιερά παράδοση του ιερού ημών τόπου. Είναι όμως ποτέ δυνατόν να υπάρχει ένα μονίδιμο ναχώρος που να μην έχει ορθόδοξη συνείδηση και ευαισθησία. Είναι δυνατόν να υπάρξει μοναχός ή κληρικός ή λαϊκός που θα ακολουθήσει αυτή την ψευδοσύνοδο. Η διακοπή του μνημοσύνου γίνεται εις ένδειξη διαμαρτυρίας με απότερο σκοπό την καταδίκη της αιρέσεως και την κατέρριση των ερετικών επισκόπων εάν δεν αναγνωρίσουν. Εμείς ως Αγιορείτες Πατέρες και ως μέλη της Εκκλησίας δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με ακρότητες ή φανατισμούς που προσπαθούν ανεπιτυχώς να μας επισυνάψουν συνεχώς, αλλά επόμενοι της Αγίας Πατράση και συστηθούμε στη διαχρονική αγιορειτική παράδοση της διαχρονικής Εκκλησίας του Χριστού, την σφραγιστήσαμε το αίμα τόσο των γύρων σωματείων, επιτιμούμε με τον οφειλόμενο σεβασμό να προετοιμάσουμε και να επιστήσουμε την προσοχή στο χριστεπώνυμο πλήρωμα σχετικά με το θέμα αυτό. Θεωρούμε τούτο ως οφειλόμενο καθήκον μας έναντι των Αγίων Νοσιομαρτύρων, ειδικά των Νοσιομαρτύρων επί Πατριάρχου Βέλου και της Ιεράς Παραδόσεως. Θα σταματήσουμε λοιπόν επισήμως και εμείς την διαμνημόνευση του Οικουμενικού Πατριάρχου και όπως είπαμε παραπάνω και όλων εκείνων των επισκόπων, κληρικών και λαϊκών, που θα υπογράψουν και θα ακολουθήσουν αυτή την πιστική σύνοδο και όχι την ορθόδοξη. Δεν επιθυμούμε ποτέ να ακολουθήσουμε μια εκκοσμικευμένη εκκλησία, διότι μια διάφτη πανορθόδοξο σύνοδος κατά αυτούς, η οποία θα παρέχει εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς και νομιμοποίηση των αιρέσεων, ακυρώνει το σύμβολο της πίστης, γκρεμίζει όλη την ορθόδοξη εκκλησιολογία και αντισάγει μια εκκοσμικευμένη εκκλησία. Μια όμως εκκοσμικευμένη εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, δεν δύναται να παράσχει σωτηρία σε όσους θα την ακολουθήσουν. Μήπως το Βατικανό και ο Παπισμός και όλες οι άλλες πανσπερμίες των Προτεσταντών δεν είναι εκκοσμικευμένες εκκλησίες, δεν είναι εκκλησίες του αιώνος του. Η Εκκλησία του Χριστού ούτε σχίζεται, ούτε διαιρείται, όπως πιστεύει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με την αιρετική του θεωρία περί ποιητημένης εκκλησίας. Και ούτε έχει ανάγκη η Εκκλησία από τους οικουμενιστές και την αγάπη τους για να την ενώσουν. Η Εκκλησία δεν διαιρείται ποτέ γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός, ως κεφαλή της, ως της είναι πάντοτε ενωμένος με το σώμα του. Οι αιρετικοί αποκόβονται από την άμεση του Εκκλησία, εάν μη της μείνει ενεμή, επιτρέψει στο κλίμα και ξεράνει και σειρά μου συναντά και η σπίλβαρουση και χαίρετε. Διοντοτρόπως μια διάφτη σύνοδος, η οποία θα αναγνωρίσει ως εκκλησίες τους αιρετικούς, επίσημα. Πάβει να είναι σύνοδος και από μέλη μυστική, αιρετική και ψευδοσύνοδος. Όσοι την υπογράψουν και όσοι την αποδεχθούν, θα καταδικαστούν ως έσφαγη αιρετική χαίρονες πάντων των προγενεστέων. Εν τη φοβερά εκείνη η μέρα της κρίσεως, η έκπτωσή τους θα είναι πιο φοβερή και από την πτώση του Ιούδα, του Αλίου και του Πάπα, διότι αυτοί δεν γνώριζαν καλά ποιον ηλούνται. Λίγα έκοσαν, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ούκαν τον Κύριο της δόξης εστάβωσαν. Οι σημερινοί κομμουνιστές και κυρίως οι πρωτοστατούντες γνωρίζουν πολύ καλά ποιον σταυρώνουν, τον αναστάντα Κύριο της δόξης δια της παλαιρέσεως του κομμουνισμού. Η σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση
είναι όσο ποτέ άλλο επίσημη. Όλα είναι πιθανά και πρέπει όλοι μας να είμαστε έτοιμοι για όλα. Όπως φαίνεται, θα ζήσουμε για άλλη μια φορά μια νέα φεράρα φρονεκτία με όλες τις πνευματικές και εθνικές συμφορές που θα επακολουθήσουν λόγω της προδοσίας της πίστης, που γίνεται εδώ και δεκαετίες. Εμείς ερχόμεθα όλοι μας να σταθούμε αντάξει των περιστάσεων και με την κάθε του Χριστού και της Παναγίας μας να ομολογήσουμε την ορθόδοξη πίστη μας μέχρι και αίματος, εάν χρειαστεί. Ευχόμεθα η χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού, για πρεσβειών της εφόρου του Αγιονίμου Όρους, υπεραγίας δεσκήνης με τον τρόπο, να φωτίσει όλους εμάς και να προστατεύσει το χριστιανικό πλήρωμα από την πλάνη του σατανά των εσχάτων χρόνων, που είναι η παρέδεση προεωσφορικού, συντηρητιστικού, διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού οικουμενισμού. Και ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, να αναφωνήσουμε για να πράξουμε το λεφέλιμο του ψήφου του Βιενίου. Πού καλήσωμεθα σε φίλη ορθοδοξία, πού ψεψωμεθα σε παντοπαράδοτον ψεύας, εν σύ εγεννήθημεν, εν σύ ζώμεν. Και εν σύ κοιμηθούσωμεθα. Είδε και καλές εγκαιρός και μυριάγης υπερθούν υπερσού, τεθνιξώμεθα, αμήν. Κάνουμε μικρές ομιλίες για να μην κουράζουμε και να μπορούμε να έχουμε διάλογο με τους Χριστούς και όπως θέλει να ρωτήσει κάτι. Ο πατήρ Πασκάλης να κάνει ένα μικρό χαιρετισμό, να έχουμε την ευχή του γιατί είναι από τους αγωνιστές ιερείς. Γέροντα, ελάτε εδώ. Γέροντα, από τον πατήρ Πασκάλη, εδώ. Ευλογείτε σεβαστοί πατέρες, σαν ζητή Χριστός της Λειτουργίας μας. Ιδιαίτως η χαρά σήκω να πάρει αυτή η συνάντηση εδώ των Χριστών Χριστιανών. Αγαπητά μου παιδιά, εν Χριστώ παιδιά, άντρησα και γέρασα και τα λίγα χρόνια πέρασα. Μια λύση όμως δεν την βρήκα και γύρισα πέντε κράτη και όλη την Ελλάδα, αυτό που το έχω μάθει από τον Μαγιωσό πατέρα μου. Είμαι Πέτρος, είμαι και πατέρας μου, να τους μου καθολικούς, αλλά τους δικούς πάρκες, σαν τις πάρκες, με το φόλο και το νερό. Μασόνισος έλεγε, φράγκος έλεγε, και δεν είπαμε ποτέ, ούτε στο σπίτι μας, θυλογικός. Το πιστεύω, έχει μια αγία, καθολική εκκλησία. Ποια είναι η εκκλησία, υπάρχει άλλη εκκλησία, δικιά μου. Μία εκκλησία υπάρχει. Πάει κλειμένα τα πράγματα. Την εκκλησία της ίδρυσης ο ίδιος ο Χριστός. Η εκκλησία του Ζεραζέντου το φιλίψε αυτός. Λέγοντας ο Απόστος Πέτρο, έτσι μετά πληκτήσουν την εκκλησία μου, Κύριε, αρκού κατασκήσουν αυτής. Το δέντρο, αγαπητά μου παιδιά, είναι το δέντρο του Χριστού μας. Έβγαλε όμως εδώ κλαβιά, έβγαλε και φρούτα, έβγαλε καρπούς. Όλα τα καρδιά ήταν όλα αυτοί οι Απόστολοι, οι θεολόγοι, οι πατέρες που μας δείξαν την πραγματική αλήθεια. Οι καρποί που είναι απάνω στον κορφέ των δέντρων είναι αυτό που λέγει την τρίτη σειρά στους κυριακούς της Παναγίας και είναι δέντρο αγραών καρπών που τρέχουν την πιστή και είναι ξύλο εξιότερο που σκέφτουν την πιστή. Γράψανε εδώ, γράψανε αυτές τις μέρες. Ποιος από εμάς έκλαψε, δεν ξέρω, αν 5% αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Τελειώνοντας τις εμπλουθίες, πάμε στο Τσιποράκι, σύνολος οι άντρες. Κι όμως εκείνες μέρες δεν τρώμε αγκαλό, να μπορέσουμε τίποτα. Ποια μάνα θα ήταν αυτή η παιδιά μου, όταν ήρθε εκεί στο Λουκουθάλ και εξαφωμένο τον Χριστό, το γιο της, το παιδί μας και ο Θεός μας εξαφωμένος κάτω, να καρφώνουν τα καρφιά στα χέρια του και να το φτύνουν και να το κουρεδεύουν.
και να σκόντρισα προς τα βόρεια ψητά και τα χεράκια τα μπλοκημένα αντρέχουν τα αίματα κάτω στην εθνική γη και με την κέντρη στην πλειά. Δεν έχει το αίμα πάνω στο σταυρό. Ποια μάθε που έκανε στον αντέξει κι όμως, παιδιά μου, δυστυχώς, δεν το κάνω. Λάβω και ένα στίχο να σε διαβάσω, να μην κουράμε και πολύ. Πολλά έχω, αλλά δεν θα πω. Όμως ο Χριστός, όταν ήταν στο σταυρό, είχε δυο πράσινες, διψώ. Μία λέξη διψώ ή μία γάμνα. Όχι καθόλου, είχε δυο έγκες. Οι άλλοι γράψανε το άλλο και το ωμέγα. Είναι η αρχή του τέλους. Οι γυναίκες όμως που ήσταν πίσω από τη σταύρωση, ορισμένες, έκαναν και ερωτήματα ερωτήσεις. Γιατί, ποιος ο λόγος, και βλέπω Α και Ω. Γιατί αγαπώ. Αυτή ήταν η φράση. Λοιπόν, άκουσα έτσι ένα ωραίο σκάκι και βρήκα εγώ. Πώς θα θυμάσαι, παιδιά μου. Εκείνη τη νύχτα δεν κελαγητούσαν τα εικόνια τριγύρω, ήταν βουβά. Εκείνη τη νύχτα στο Ελαιώνα πονούσαν τα πάντα στη σιγαλιά. Αίμα το στρώμπι, ο υδρότας κυλούσε, στεκόταν κάποιος γονατιστός. Πάτερ τα χείλη του με αγωνία κράζαν και ο πόνος γινόταν φρικτός. Εκείνη τη νύχτα ο φίλος στο φίλο, φίλημα έδωσε δόλου πικρό. Εκείνη τη νύχτα κάποιοι δικάσαν τον αναμάρτητο Χριστό. Κράζαν, φωνάζαν, Σταύρωσον, Άρον, τον Βασιλέα των Ουρανών. Εκείνη τη νύχτα η Εκκλησία με αίμα ποτίστηκε θεϊκό. Ο ήλιος σκοτίστηκε, η γη εφοβήθη. Όταν επάνω εις τον Σταυρό είδαν να κρέμεται και εκεί καρφωμένο ο Κύριός τους και Πλαστουργός. Εκείνη τη νύχτα ο Ναζωραίος με αγάπη και αίμα ποτίζει τη γη. Κράζον το άφες, τετέλεστε, λέγον, εκείνη τη νύχτα στη θεϊκή. Αυτά δεν τα διαβάζουν οι επίσκοποι. Τα κάνουμε σε αυτούς, δεν είναι κυφαλή. Επιτύπου τόπο και τύπου Χριστού. Ο Χριστός κάλεσε ποτέ ορισμένες άλλες θρησκείες να τους διδάξουνε. Γιατί δεχτήκατε να καλέσεις όλους τους ανθρώπους αυτούς τους λαούς στο Ισάκη της Κρήτη, να κάνει τι. Παιδιά μου, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Άρα. Ο Θεός θα δώσει χάρη, ίμνηση σύγχρονος, η συνάντηση αυτή, η σύνταξη αυτή, γίνει παρόν ο Χριστός και θα μας δώσει την ευλογία να νικήσουμε τους ευρωμαζόμενους, τους πράσινους από τους δρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Πασκάλη που καρδιακά μας μίλησε. Από πολλά δικά μας λόγια. Θα ήθελα καταρχάς εγώ, για να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, να κάνω μια ερώτηση στον πατέρα Σάβα, που είναι γνώστης των αγιορείτικων πραγμάτων. Επειδή γνωρίζουμε εμείς εδώ ότι ο κόσμος προσβλέπει στο Άγιο Όρος και πάντοτε με βλάβεια και σεβασμό ο κόσμος λέει τι κάνει το Άγιο Όρος, αν θα μιλήσει το Άγιο Όρος, αν θα αντιδράσει το Άγιο Όρος. Και όλοι περιμένουν να ακούσουν πρώτα από εκεί μία φωνή, όχι μία φωνή μεμονωμένη, αλλά μία φωνή που να είναι από την κοινότητα στο Άγιο Όρος, μία απόφαση του Άγιο Όρος, κάτι. Υπάρχει η περίπτωση, πάτε τη Σάββα, έτσι το Άγιο Όρος λίγο να ξυπνήσει τώρα, εσείς πώς υπολογίζετε τα πράγματα, να ομολογήσει, να ορθοτομήσει ή θα συμπορευτεί με τον Πατριάρχη ή θα κάνει αυτό που δηλαδή έκανε και το 1924 με το ημερολόγιο, θα πει ναι μεν, εμείς κρατάμε το ημερολόγιο, αλλά ακολουθάμε τον Πατριάρχη, τον μνημονεύουμε επισήμως. Δεν λέγαμε ότι είναι επισήμως κάποιοι αν δεν θα τον μνημονεύσουν ή κάποια κελάκια. Πώς βλέπει τα πράγματα καταρχάς ο πατήρ μας στο Άγιο Όρος για μετά την Σύνοδο, δεδομένου του ότι οι αποφάσεις Συνόδου είναι πλέον κάπως προδιαγεγραμμένες και καθορισμένες. Τι θα γίνει στο Άγιο Όρος, θα υπάρχει κάποιο ψήφισμα, κάποια. Καταρχήν,
εγώ δεν μιλάω εν μέρος μου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πλούσια ιδιωτικές μαγείρες και ιδιώτες ασκητές που μας είπαν να βγούμε έξω για να μιλήσουμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι μιλάω, δεν μιλάω εν μέρος μου. Έχω την ευλογία και του πνευματικού μου πατρός, του πατρός του Σταυρακίου, αλλά και όλων των αλληλεγγύων πατέρων, οι οποίοι είναι αντίθετοι σε αυτά. Αυτή φυσικά είναι έτοιμη να διαβάσω το δημόσιο, να διάβασω. Όμως, θα σας διαβάσω λίγο την επενουμένη επιστολή που στείλανε έστειλε η Άγια Κοινότητα Γιώργους. Δεν θα διαβάσω τα όλα, θα διαβάσω μερικά σημεία γιατί υποτίθεται πως αυτή αντιπροσωπεύει εμάς, δεν αντιπροσωπεύει εμάς. Εμείς αντιπροσωπεύουμε, μιλάμε εκ μέρους μας γιατί δεν μας αντιπροσωπεύει ο τρόπος που μιλάμε. Δεν μπορούν να λένε παραδείγματος χάρη. Σεβόμενα και αξιοπρεπώς τιμόμενη τη μητέρα μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, και εμείς το κάνουμε αυτό. Λένε όμως και εμάς, τον Οικουμενικό Πατριάρχη και Πατέρα ημών, ευχόμεθα αδιαλύτως υπέρ της μαρτυρικής Πορτοκρών Εκκλησίας και στηρίζουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο εις την άρση του Μαυροκομαδίου Βαρέου Σταυρού αυτού. Γιατί δεν λένε ότι αυτή τη στιγμή ο Πατριάρχης έχει προς εισαίρεσης. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εντάξει, σεβόμενα και εμείς τιμούμε τη μεγάλη του Χριστοεκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Κυρίες εισαίρεσης, γιατί δεν το λένε. Λένε παρακάτω, διαπιστούμε τη σύντομον και φιλότιμο προσπάθεια των αντιπροσωπιών των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών εις τα σπανορθοδόξης προσωπικά διασκέψεις και ας είναι και μια φιλότιμη προσπάθεια. Σε τι, να καταλύσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο τέλος λέει και εξής. Βαθύτατα Παναγιώτα τη Πάτρια και Δέσποτα, βαθύτατα εκτιμόμενους κόπους των Χρυσάνδρων εις τα προσωπικά διασκέψεις, δυνάμετα να είπω μεν συμπερασματικός ότι τα προσυνοδικά κείμενα κρίζουν βελτιώσεων κοινών, ώστε να εκφράσουν το καθολικό φρόνημα της Αγίας ημών της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Λοιπόν, είναι μισόλογα, και όχι μόνο μισόλογα, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω εκφράσεις άλλες, αλλά αυτό δεν μας αντιπροσωπεύει σαν αγιορείτες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ιερά Κοινότης δεν μας αντιπροσωπεύει σε αυτό που βγάζει. Από το τίποτα θα μου πείτε ήταν καλό, κάτι, ήταν αυτό. Όχι όμως. Θα πρέπει να συντηρηθούν οι αιρέσεις που κυρίσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και να καταδικαστούν αυτές οι αιρέσεις και να καταδικαστεί και ο ίδιος. Και όχι αυτό που λέει και το λέω εδώ, ότι αυτό δεν μας δίνει ελπίδες ότι τα μοναστήρια θα διακόψουν δημόσιο. Φυσικά μας έχουν δει κάποιοι ηγούμενοι ότι θα διακόψουν δημόσιο, αλλά η πλειοψηφία δεν το παίρνει αυτό. Τώρα να περάσουμε σε μερικές ερωτήσεις. Ερώτηση εδώ, πιστεύετε ότι μια δυναμική ομαδική αντίδραση θα μπορούσε να φέρει θετικά αποτελέσματα, θετικά για την ορθοδοξία αποτελέσματα, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο δεδομένος τρόπος συλλογικής αντίδρασης. Για την ορθοδοξία, για αυτό που συμβαίνει τώρα, οτιδήποτε και να γίνει, αν θα γινόταν μια πορεία ή αν θα γινόταν μια συλλογική, δεν νομίζω να έχουμε αποτελέσματα. Αυτό που θα έφερνε αποτελέσματα ο ορθοδοξός τρόπος είναι ο πιστός λαός να πιέσει τους επισκόπους και να του πει ότι εμείς θα βοηθηθούμε από σένα, άρα ακολουθείς αυτό το πράγμα. Να γίνει ο σωστός τρόπος μια δυναμική αντίδραση είναι να γίνει ενημέρωση του πιστού λαού που αντικαταλείται η πίστη μας και να βιάσουν οι εκκλησίες από αυτούς τους οικουμενιστές τους σκόπους. Σας απαντάω σύντομα. Μετά τη διακοπή του μνημοσύνου θα υπάρξουν αντιδράσεις και θα σας διώξουν. Ήδη μας διώκουν. Με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να σας υποστηρίξουμε. Πρώτον με την προσευχή σας. Πρέπει να προσευχόμαστε ένας για τον άλλον. Με επιστολές που ήδη έχουν γράψει και οι πολίτες της Σημαδίας και της Τολεμαΐδος και από την Γερμανία έχουν γράψει επιστολές. Αλλά ότι μετά τη διακοπή του μνημοσύνου να μας διώξουν, ήδη έχουν αρχίσει και μας διώκουν. Εγώ στην πατρίδα μου τη Κρήτη, επειδή παρουσιάστηκα σε κανάλι και μίλησε για τη σύνοδο και για τις κάρτες και για όλα αυτά, στείλανε φρυμάνι στο Πατριαρχείο, στην Ιερά Κοινότητα και στη Λάβρα και λένε ότι δεν είμαι αποδεκτός, ότι δεν μου επιτρέπουν να ξαναπώ.
πάω πάλι στην Κρήτη, διότι δεν πρέπει να έχουν κοινωνία. Στείλανε και δίκτυο στους ιερείς της Κοχανίων που τους λένε ότι με τον πατέρα σαν με τον Λαβριώτη να μην έχετε καμία κοινωνία. Λες και είμαι ερετικός, επειδή κληροφόρησα τον πιστό λαό. Και όταν με πήρε ο πρωτοσύγκυρος τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν έχει εκλογή να πάω στο κανάλι, γιατί εκεί τα μαθαίνουν όλα, του είπα ότι αυτό δεν είναι πλησιαστικός χώρος. Και αν θέλεις να πεις και εσύ μαζί μου, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Γιατί είσαι τώρα αφιλοπολίτη του λαού. Και μου είπε ότι όχι, δεν έχει εκλογή από τον πιστό να πας. Γιατί να μιλήσεις στο ποινιό μας. Και του απάντησα ότι καλά, στο ποινιό σας τη μιλάνε και οι εργοδότες. Σε αυτούς λέτε να μην πάνε να μιλήσουν, επειδή μιλάνε στο ποινιό τους. Και ποιος σου είπε ότι σε εκκλησιαστικούς χώρους φυσικά δεν πάω να μιλήσω, γιατί δεν μου επιτρέπουν. Αλλά σε αυτό το κανάλι θα πάω και να μιλήσω και θα πω και αυτά που πρέπει να πούμε. Διότι παραπληροφορείτε τον λαό. Και συντάσσεστε με τους προδότες της πίστεως. Και επειδή του μίλησα με αυτόν τον τρόπο που δεν είχε ξαναμιλήσει κανένας, στείλανε κατευθείαν αυτή. Διότι δεν έχουν καμία αντίδραση. Ερώτηση. Εδώ στην Μητρόπολη λέγουν, αν διακοπεί το δημόσιο επισκόπου, τότε δεν είναι έγκαιρα να μυστήλια. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Όταν γίνεται διακοπή μνημοσύνη, όπως ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες, όταν γυρίσετε αίρεση, κοινή και φανή, τότε αυτοί που κόβουν το δημόσιο αξιούνται τιμής ομολογητών. Αυτά τα ξέρει καλύτερο από το κοινό. Δεύτερον, θα χρησιμοποιήσουν υπακοή κλπ. Ερώτηση. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, αν δούμε την παρανθρώπουση σύνολο. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μας επιβάλλει ο νόμος του Ευαγγελίου. Δεν θα συνταχθούμε με κανένα που αποδομεί την ορθόδοξη πίστη μας. Είναι αυτά τα πράγματα. Δεν θα ακολουθήσουμε επιμένες που θα συνταχθούν με αυτή τη σύνολο. Κανένα. Ούτε ιερείς, ούτε επιμένες. Και ας μείνουμε και μόνοι μας και ας μην έχουμε και επισκόπους που πιστεύω ο Θεός θα οικονομήσει και επισκόπους, αλλά και επισκόπους όπως λέει και ο Ιωσή. Πάτε, θα εξαλλάξουμε ενορίες. Αφού είμαστε, θα αλλάξουμε πνευματικούς. Θα αλλάξουμε πνευματικούς ενορίες. Δεν θα πηγαίνουμε σε εκκλησίες. Αυτό σας λέω. Ενώ εδώ, μπορείτε πάντε Σάβα, υπάρχει και ο λαός έχει ένα δίκιο, γιατί κατευθύνεται από τους πνευματικούς, κατευθύνεται από πολλούς επισκόπους, πνευματικούς, ιερείς, που του λένε όχι, μην είσαι καν στην εκκλησία, θα δούμε τι θα γίνει, κάνε προσευχή. Παραπληροφορείται και κυριάζεται ο λαός από τους πνευματικούς. Δηλαδή πρέπει να ενημερωθεί ο λαός, να καταλάβει ότι εν καιρό πίστεως και αιρέσεως και λοιπά όταν υπάρχουν προβλήματα δεν κάνουμε υπακοή παρά μόνο στην Αγία Γραφή, στους Ιερούς Κανόνες και στους Αγίους Πατέρες. Και σε όσους ακολουθούν αυτούς εν καιρό αιρέσεως. Δηλαδή αυτό είναι και εν καιρό αιρέσεως. Άλλο εν καιρό ειρήνης που ακολουθούν το πνευματικό. Σε θέματα της πίστης, ακολουθούμε στα προσωπικά μας θέματα των πνευματικών, στα αμαρτίες μας, για κανόνα, οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε. Εδώ θα μας πείσουμε μόνοι την ευθύνη και να ακολουθήσουμε τον πνευματικό, θα κατακριθείς και εσύ το πνευματικό. Δεν σημαίνει ότι είστε πιο λίγοι, αλλά είστε πιο διακολουθούς τον πνευματικό. Σε θέματα πίστης και ειδικά, δεν κάνουμε υπακοή. Σε αυτά τα δύο θέματα δεν κάνουμε υπακοή. Εδώ είναι μια ερώτηση, γιατί δεν μιλάνε. Και με έχω γράψει, λέω, γιατί δεν μιλάνε λεγόμενοι αντικομουνιστές. Με τη γνώση γνωστή, για αυτό το θέμα γιατί δεν του δημοσίου. Μιλήσανε και είπαμε ότι θα διακόψουμε το δημόσιο. Το είπαμε. Και ποιο πατηθόδρος λέει από το 2006 από το δημόσιο. Μιλήσανε και είπαμε ότι θα δούμε τώρα το όνομα, θα δούμε τώρα το δημόσιο. Θα δούμε το όνομα, τι θα πιάσουμε. Εγώ είχα πει και μετά τον ερχομό του Πάπα, αλλά τώρα είναι συνοδική κατοσκήρωση της ελέσεως, που σημαίνει συνοδική κατοσκήρωση σημαίνει, ας πούμε, η αίρεση στο μεγαλείο της, κατοσκηρωμένη συνοδικά. Τι θα έκανε ο Άγιος Μάρκος ο Γενικός, θα τρίζουν τα καλά του. Οι χριστιανοί θα πρέπει να επακούν στους οικουμενιστές μητροπολίτες, όχι το είπαμε ήδη. Να μας πείτε, αν δεν περάσει τελικά το θέμα της εκκλησιολογίας, θα γίνει πάλι αποτύπηση. Να μας πείτε στην πράξη τι θα σημαίνει με όλους μας η αποτύπηση. Θα περάσει το θέμα της εκκλησιολογίας. Αν εννοείται ότι θα αποδώσουν εκκλησιαστικότητα, θα περάσει. Δεν υπάρχει το θέμα. Αυτό θα περάσει. Αν δεν περάσει αυτό και περάσουν όλα τα άλλα, πάλι θα γίνει αποτύπηση. Πάλι θα γίνει αποτύπηση, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε μείωση. Το αυτό. Πώς? Το καθ' αυτό δογματικό θέμα είναι το θέμα της εκκλησιολογίας. Ναι. Το να επίσημα να ανακηρύξουμε ως εκκλησίες
τα λοιπά δόγματα. Μα γι' αυτό γίνεται σύνοδος. Ναι, τα θέματα τώρα τα άλλα, τα οποία είναι δευτερεύοντα ενδεχομένω. Νομίζω θέμα που αφορά την πίστη, το δόγμα μας είναι αυτό. Αν χάρη του Θεού τους αλλοιώσει εκείνη τη στιγμή όλους τους μετέχοντες και δεν το ψηφίσουν αυτό το θέμα, θα είναι κάτι θετικό κατά την άποψή μου. Αλλά περάσουν το θέμα της νηστείας. Τι με νοιάζει εμένα να περάσουν τα μεστία, εγώ νηστεία θα συνεχίσω να κάνω όσο μπορώ και... Όχι, δεν μπορούμε, τίποτε δεν μπορούμε να... Δηλαδή ή όλα ή τίποτα. Ναι, αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα κείμενα είναι ήδη ψηφισμένα. Δεν πάνε να ψηφίσουν τώρα. Πάνε να επικυρώσουν. Γι' αυτό και έχουν φέρει και τους παθητούς επιτηρητές να είναι κοντά είναι από πίσω τους για να δουν αν τα κάνουν για τις εμπορίες τους. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης είπε στα Πατριαρχία που δεν συμμετέχουν ότι γιατί δεν συμμετέχουν, γιατί δεν έχετε ψηφίσει. Και γι' αυτό υπάρχει και το 22ο άρθρο το οποίο λέει ότι όποιοι δεν υπακούν, ποιοι, όποιοι, ποιοι, όποιοι. Και απατριαρχία και λαϊκή και κληρική και μοναχή, όποιοι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό το βάλαμε, διότι ξέρουν ότι θα υπάρχουν προβλήματα και θέματα τέτοια και γι' αυτό το προλαβαίνουν. Και τι είδους τιμωρία μπορεί να πάρει το πατριαρχείο που θα δημιουργήσει ο πόλεμο. Κοιτάξτε, όσου τιμωρία θα πάρει, κάνει δηλαδή. Κοιτάξτε να δεις, το όνομά σου πώς είναι. Απόστολε. Όσου τιμωρία ο πατριάρχη γίνονται άγιοι, οπότε άσχημα. Ιδιότητα μια σύνοδος ανήκουν κάποια από τα μέλη, κάποιες λαδικές εκκλησίες ανήκουν να συμμετάσχουν. Έχουμε τέσσερα πατριαρχία τα οποία αρνούνται να συμμετάσχουν. Είναι το Πατριαρχείο της Ρωσίας, το οποίο δεν το κάνει όμως για λόγους δόγματος, ούτε για λόγους ότι ήδη αυτοί έχουν υπογράψει με τους παλαιχούς στην Ένωση. Το κάνουν όμως αυτά τα 30 σημεία που υπογράψαν στη... όχι, όχι. Τώρα το υπογράψαμε. Στη Λατινική Αμερική. Τέλος πάντων, 30 σημεία υπογράψατε μαζί με τον Πάπα. Το 5ο σημείο στην Κούβα. Αναγνωρίζουν κατέβονταν εκκλησίες τα μυστήρια τους. Και αυτά τα 30 σημεία τα παρουσιάζουν με τα 30 κύρια του Ιούνα. Λοιπόν, η Ρωσία δεν το κάνει αυτό επειδή δεν είναι υπερασπιστή, αλλά το κάνει για πολιτικούς λόγους. Διότι η ρωσική ιεραρχία είναι οικουμενιστές. Λοιπόν, βοήθησε πάρα πολύ κάποια αγιορείτικα γράμματα που στείλαμε στη Ρωσία για να στηρίξουμε τον λαό για αυτά που γίνανε. Ο λαός ξεσηκώθηκε, βλέπετε την αντίδραση, και λόγω του ξεσηκωμού του λαού δεν λαμβαίνει μέρος η Ρωσία στο συμβούλιο. Θα έχει εγκυρότητα κατά αυτούς, όπως είπαμε, διότι θα πρέπει εκ των υστέρων, αυτοί θα εκλαμβάνουν εκ των υστέρων την σύνοδο. Δηλαδή θα πούνε εμείς τα ψηφίσαμε και εσείς πρέπει να τα αποδεχτείτε. Δεν τις ξέρω τώρα, τις διαβάζω. Σήμερα η Ρωσία πιέζεται γεωπολιτικά, διαχριστιανικά, διαπολιτικά. Τι θα κάνει ο επίσκοπος ή ο πατριάρχης πάντων των Ρωσιών σχετικά με αυτό τη συνοδευτική. Όπως ο Ρώνας Πρόσκοπος Ταΐσης έφερε τον Ρωμαιοκαθολικό εδώ, πώς θα κινούμε από τα χέρια τους, πείτε μας εμείς οι πιστοί πώς θα κινηθούμε στο εξής, αφού η σύνοδος θα είναι διαχριστιανική, διαπολιτική και οικονομική. Μήπως θα γίνει μόνο η παρεμπιπτική της, ευχαριστώ. Νομίζω ότι το απαντήσαμε. Θα συνταχθούμε με τα πιστά, θα συνταχθούμε με την Εκκλησία, δεν θα αλλάξουμε τίποτε. Θα κοιμηθούμε ορθόδοξοι και θα ξυπνήσουμε ορθόδοξοι. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν επίσκοπο και κανέναν ιερέα ο οποίος θα εισάγει κενά δαιμόνια στην Εκκλησία και θα συνταχθούμε με τους επισκόπους ή ιερείς, με αυτούς που θα μείνουν ορθόδοξοι. Δεν θα γίνουμε ούτε παγιωμερολογίτες, ούτε θα κάνουμε σχίσματα, θα ακολουθήσουμε αυτό που κάνουμε. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας και θα ακολουθήσουμε το υγιές δείγμα της Εκκλησίας. Μη φοβούν το μικρό πίμπιο. Η διακοπή μνημοσύνου αφορά και όσους ακερείς δεν αποδέχονται μεν και δεν προσυπέγραψαν τις αποφάσεις της Μεγάλης Συνόδου. Φανερά,
αλλά διατηρούν κοινωνία εκκλησιαστική με τους υπογράψαντες τις παράνομες αποφάσεις. Τις παράνομες αποφάσεις αφορά όλους μας. Εδώ θα κρυφθούν όλοι μας. Εδώ θα δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν την Εκκλησία του Χριστού και ποιοι θα ακολουθήσουν μια κοσμικευμένη Εκκλησία που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της νέας εποχής του Αντιχρίστου. Είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ σαν απλός λαός που πονάω, δεν θα πρέπει να είμαστε
Χωρίς αυτόν τον αριθμό λοιπόν, κανείς δεν θα μπορεί να πουλάει και να αγοράσει. Γιατί? Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε τον αριθμό ή το όνομα αυτού ή το χάραμα αυτού. Το χάραμα να το κρατάμε μέσα στις ταυτότητες μας. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα χρόνο μάλλον, είχα μιλήσει με μια κοπέλα η οποία ήταν έτοιμη να μπει σε μια σατανιστική οργάνωση. Και μάλιστα είχαν σκοπό να την προσφέρουν και για θυσία. Και αυτή και τα πεταγενείς. Μίλησε μαζί μας και αφού πήραμε και πάρα πολλές πληροφορίες, μια πολύ καλή ψυχή, αγνή ψυχή, μας είπε, της είπα το εξής, την ρώτησα, της λέω, δεν μου λες το 666, τι ρόλο παίζει στις τελετές που κάνω, γιατί τα βλέπει όλα, έχει μυηθεί σε αυτά μέσω φυσικά του διαδικτύου. Και γέλασε και μου λέει, με δουλεύεις. Το 666 λέει, είναι το σύμβολό μας, είναι το σήμα κατά τεθέν. Όπως εσείς λέτε το τρισάγιο και το βασιλιά του Ράγκε, έτσι και εμείς δεν κάνουμε τίποτε αν δεν πάρουμε το 666 μπροστά. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πάρουμε το ενδυνάμει όνομα του Αντικρίστου, το όνομα ή τον αριθμό ή το χάραμα, το όνομα ή τον αριθμό αυτού, να το πάρουμε μέσα στις ταυτότητές μας. Εκτός ότι μας στερεί την ελευθερία, τη θεόστοτη ελευθερία, και αυτό είναι θεολογικό το θέμα, και η ελευθερία του ανθρώπου που μας στερεί είναι θεολογικό το θέμα. Εκτός ότι ο Θεός μας δίνει όνομα και λέει, εγώ να σας ονομάτε, φωνάζω κατόνομα τα πρόβατά μου και με ακούνε. Αυτοί θέλουν να μας ξεβαφτίσουν, έστω και με την ταυτότητα, και να μας βάλουν έναν αριθμό, να μας κάνουν νούμερα. Τα νούμερα. Θέλουν να μας κάνουν νούμερα. Θέλουν να μας κτηνοποιήσουν. Δεν μπορούμε να, και το 666 να μην υπήρχε που είναι απαγορευτικό για τον πιστεύω, δεν μπορούμε να δείτε σε καμία περίπτωση το χάραμα του Αντιχρίστου, το οποίο φυσικά η Αποκάλυψη αναφέρει ότι θα είναι στο κεφάλι στο μέλλον. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά προτού το χαράματος, το προχάραμα θα είναι στην ταυτότητα μέσα και αυτό θα περάσει στο κεφάλι. Και στην ταυτότητα ο χριστιανός δεν μπορεί να το δεχτεί σε καμία περίπτωση. Είναι άμεση της πίστεώς μας. Και αν το αυτό το λέγαμε σε χριστιανούς των πρώτων αιώνων, ή στους ομολογητές ή στους μάρτυρες, θα γελούσαν με την ερώτηση. Γιατί μπορεί να λένε θα το πάρουμε, τι θα κάνουμε, δεν υφίσταται τέτοια ερώτηση. Τι θα κάνουμε, δεν υφίσταται τέτοια ερώτηση. Δεν θα το πάρουμε. Και τι θα κάνουμε, αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε. Αφού μας το λέει ο Χριστός, δεν μπορούμε να αναρτηθούμε τον Χριστό μας. Σε καμία περίπτωση. Είτε αυτός είναι οικουμενισμός, είτε είναι αυτό χάρημα του Αντικρίστου, και σας λέει κάτι άλλο, γιατί πολλές φορές. Αποφεύγω να μιλάω για αυτό το θέμα. Σε μια ομιλία που είχαμε κάνει, τους λέω: πέστε ότι δεν υπάρχει χάραμα. Πέστε ότι δεν υπάρχει 666. Όταν κάποιος έρθει, ένας τσιχατιστής που υπάρχει, και σας πει ότι ή το Χριστό ή τη ζωή σου, τι θα κάνεις. Το ίδιο θα κάνουμε και στην περίπτωση του χαράματος όταν θα έρθει, το ίδιο θα κάνουμε και στην περίπτωση του οικουμενισμού. Ή τη Συνόδου ή τη ταυτότητα. Το Χριστό. Θα συντασσόμαστε με το Χριστό. Η άρνηση δεν είναι μόνο μία. Δεν είναι μόνο το χάραμα στο χέρι και στο μέτωπο. Υπάρχουν διάφορες αρνήσεις. Και ο οικουμενισμός είναι άρνηση της πίστεως μας. Αρνήσε το Χριστό. Και συντάσσεις σε ένα Χριστό ολόκληρο. Έναν αντίχριστο. Όχι ένα Χριστό. Δεν γνωρίζουμε εμείς τι είναι το Χριστό. Γερόντα, επιτρέπετε κάποιος καθηγητής που είπε να σας πω, αν αρχίσει ένα σφραγιστή και μετανιώσει σιώνεται, δεν σώνεται. Για να σωθεί να κάνει το τρίτο βάπτιστο για το αίματός του. Η άρνηση δεν σώνεται με τίποτα. Έτσι είναι σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Λέει εδώ πέρα μια ερώτηση. Στη Μεγάλη και Αγία Σύνοδο κατοχυρώνεται η προηγούμενη σύνοδη. Αυτά φυσικά τα ξέρει καλύτερα από τον Ευθύμιος. Αλλά σε κάθε σύνοδο που γινόταν έπρεπε να επικυρωθούν οι προηγούμενοι σύνοδοι. Δηλαδή η δεύτερη επικύρωσε την πρώτη, η τρίτη την δεύτερη και την πρώτη και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν γίνεται κατοχύρωση των προηγουμένων συνόδων, όχι μόνο δεν γίνεται αναγνώριση επισήμως της 8ης και της 9ης συνόδου, της 9ης συνόδου Αγίου Φωτίου και Γρηγορίου του Παλαμάδης τύπος, αλλά αποδομείται η όλη ορθόδοξη θεολογία. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Και εμείς έχουμε δηλώσει, έχουμε πει ότι η Μεγάλη Σύνοδος αυτή, αν θα θέλαμε να είναι μεγάλη σύνοδος και ο ορθόδοξος σύνοδος θα έπρεπε να κάνει 5 πράγματα. Πρώτον, καταδίκη του οικουμενισμού και των οικουμενιστών. Δεύτερον,
να επικυρώσει, να φύγουμε από το PCE, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, με διακήρυξη ότι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξος Εκκλησία, που μόνο εκεί σώζεται ο άνθρωπος. Και όχι αυτές οι αναπολογίες που μας λένε ότι εμείς επειδή αγαπάμε τους άλλους, μιλάμε μαζί τους. Τι μιλάς, τι αγαπάς. Γιατί αν αγαπάς κάποιον και αν τους αγαπούσαν πραγματικά τους αιρετικούς, θα τους λέγανε να γυρίσουν πίσω και όχι να κάνουν διαλόγους. Και αυτά δεν είναι παραμύθια που προσπαθούν να μας πουλήσουν. Τρίτον, θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε την 8η και την 9η ως οικουμενικές. Τέταρτον, θα έπρεπε να ασχοληθούν με το παλαιοαιρολογητικό ζήτημα που διχάζει τον Ορθόδοξο λαό, που στην ουσία δεν έχουμε δογματικά θέματα. Και ένα πέμπτον, θα έπρεπε να ασχοληθεί με την κάρτα του πολίτη, που να έχει αποφανθεί η Εκκλησία, θα πρέπει να πάρει ορθόδοξη θέση η διηγούσα Εκκλησία, να στηρίξει τον πιστό λαό και όχι να λένε ότι εμείς φοβίζουμε τον λαό επειδή θα λέμε ότι θα πάμε για μαρτύρια και όλα αυτά. Η ίδια Εκκλησία θα πρέπει να βγει επίσκοπη και να πούνε ότι ο χριστιανός ορθόδοξος, αν δεν πεθαίνει μαρτυρικά, είναι άνθρωπος κάθε πρόσφυγα. Δεν το λέει κανένα επίσκοπος. Πριν. Στην ουσία, δηλαδή, όπως φαίνονται τώρα τα πράγματα, τα γνωρίσματα αυτή τη συνόδου τώρα που θα γίνει θα είναι χειρότερα από τα γνωρίσματα τη συνόδου Φλωρεντίας Φεράρας. Στην σύνοδο αυτή τη Φλωρεντίας Φεράρας, κατά πέτυχη του Αγίου Μάρκου, ανατάχθηκαν να ανακοινώσουν και να εκφωνήσουν όλους τους όρους των προηγουμένων συνόδων, γιατί έλεγε ο Άγιος Μάρκος ότι πώς θα νομίζουν ότι μας συνέχισε τον πατέρα αυτών. Τώρα λοιπόν, εκεί που στη σύνοδο που ήταν όντως Δυστρική Σύνοδος και που ξεκίνησαν με αγαπητή προαίρεση η Ορθόδοξη από την Κωνσταντινούπολη, εδώ τώρα που ξεκινάνε με κακή προαίρεση, που έχουν προμελετηθεί όλα, ούτε οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, που θα αναγνωριστούν οι σύνοδοι αυτοί, δηλαδή είναι σίγουρη η πορεία τη σύνοδου αυτή, είναι μια σύνοδος ενταγμένη στη νέα εποχή που κάποιος την κοσμιοποίησε. Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Έστω και αν δεν πάρουν αποφάσεις και αν φοβηθούν για κάτι, δεν τους κάνει Ορθόδοξος ο φόβος. Επειδή θα πάρουν κάποια απόφαση, αλλά η προαίρεση του, ο σκοπός που γίνεται, η προμελέτη, η προετοιμασία, όλα αυτά τα παρασκήνια, όλα αυτά τα πράγματα κάνει ότι φαίνεται, δείχνει ότι η σύνοδος είναι ληστρική εκ των προτέρων. Και τότε είπατε για τον. Είπατε στον Πάπα ότι ήρθε πάρα πολύ, θα του πάρα πολύ παλιάκι, θα του πάρα πολύ. Και λέει ο Πάπας, ο Μάρκος Ευγενικός ήρθε, είναι στην πόλη. Ψήφισε. Πριν λίγο καιρό έγινε αλλιεύρωση. Λίγο καιρό έγινε συλλογή υπογραφών εναντίον της Συνόδου. Επηρέασε αυτό την αντίδραση, είχε απήχηση στα αντιπρότα Πατριαρχία. Είχε απήχηση, διότι όλοι βλέπουν τι κάνει η Ελλάδα. Εμείς στείλαμε δύο απλά γράμματα από την Αθήνα στο Πατριαρχείο, στους Ρώσους που αντιδράνε και έγινε ολόκληρη επανάσταση. Στείλαμε γράμμα. Τρεις άνθρωποι, τρεις αγιώτες στείλανε γράμμα στους Μολδαβούς αδελφού μας που έχουν διακόψει το μνημόσυνο λόγω της παρέλασης του κομμουνισμού και λόγω ότι η Εκκλησία της Μολδαβίας ανήκει στο Κύριλο για τους 7 επισκόπους που έχει στη Ρωσική Εκκλησία. Τους στείλανε γράμμα συμπαραστάσεως ότι καλά κάνατε και κόψατε το μνημόσυνο, διότι αυτά που υπέγραψε επισήμως ο Πατριάρχης σας με τον Πάπα είναι προδοσία και επικύρωση de facto του οικουμενισμού. Και αυτά τα γράμματα που στείλαμε απέτρεψαν με τη βοήθεια του Θεού τους επισκόπους να καθαιρέσουν αυτούς τους πατέρες που κάνουν τον καλό αγώνα. Λοιπόν, οτιδήποτε κάνουμε όταν γίνεται ορθοδόξος, σωστά και κατοχυρωμένα, έχει μεγάλη απήχηση. Και ειδικά όλοι προσβλέπουν τι θα κάνει η Ελλάδα, τι θα πει ο ελληνικός λαός. Διότι εμείς κατάμε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε. Σε περίπτωση που δεν γίνει σύνοδος, ποια είναι η συνέχεια και τι θα πράξει όσον αφορά την αποκήρυξη εφόσον ο οικουμενισμός υφίσταται. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, ο Θεός ξέρει. Εμείς φυσικά δεν λέμε να μην γίνει. Ό,τι θέλει ο Θεός καταρχήν. Το θέλημα του Θεού να γίνει. Εν πρώτης. Αλλά θα είναι καλό να γίνει σύνοδος. Διότι έτσι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Θα μπορέσουμε έτσι κι εμείς να πάρουμε θέση. Θα μπορέσουν και αυτοί που λένε ότι θα κόψουν ή θα συνεχίσουν να ξεκαθαρίσει ήρα το στάδιο. Σε περίπτωση που δεν θα γίνει, έχουμε σκοπό να κάνουμε γράμμα και να ζητήσουμε να γίνει σύνοδος αυτή τη φορά, αλλά να γίνει ορθόδοξος σύνοδος και να καταδικαστούν οι οικουμενιστές αλλιώς και να φύγουν έξω από την Εκκλησία. Και θα δούμε τι θα κάνουν αυτοί.
έχουμε σκοπό να κάνουμε, εμείς δράμα και να πιέσουμε να γίνει σύνδεση, γιατί δεν μπορούμε να πνημονεύουμε πια πατριάρχες οι οποίοι εξυπηρετούν την νέα εποχή του Αντιχρίστου και κηρύσουν πανερετικά, όχι ερετικά όπως, για τις χρεωστικές κάρτες, οι πιστωτικές τι λέτε, οι χρεωστικές κάρτες και οι πιστωτικές κάρτες είναι για να συνηθίσει ο λαός και έτσι να αποδεχτεί με ευκολία την κάρτα του πολίτη, η οποία θα περιέχει μέσα το βάραμα του Αντιχρίστου και θα είναι απαγορευτική για τον χριστιανό. Αλλά θα σου πω, κοίταξε, δεν είναι τίποτε, το αν το έχεις. Την ταυτότητα την έχεις, το αφημί το έχεις, απλώς θα έχεις μια καρτούλα. Θα τα βάλουμε όλα εκεί πέρα. Τόσο αφημί. Πάμε με τη μέθοδο του Σαλαμιού. Αποτελεί ψευδέστηση να περιμένουμε επικύρωση της 8ης και 9ης Συνόδου, καθώς ο Μαρθολομαίος αποκάλεσε τους Αγίους Πατέρας ως πλανητένταση του αρχικάκου ο Θεός. Φυσικά από την ψευδέστηση, όπως είπαμε προηγουμένως, κανονικά μια σύνοδος ορθοδοξία επικυρώνει όλες τις προηγούμενες. Διότι οι Άγιοι Πατέρες, το Άγιο Πνεύμα μίλησε διαμέσου τον Αγίο Πατέρα. Εδώ τώρα επικυρώνεται αυτό που είχε πει ο Πατριάρχης Μαρθολομαίος, ότι οι πατέρες επλανήθησαν από το αρχικά κόσμος και κανείς δεν είπε τίποτα. Μόνο αυτό που είπε, κυνηγάνε εμάς και λένε ότι εμείς βρίζουμε τον Πατριάρχη, πού τον βρίζουμε, πού είπαμε. Αυτό έβρισε τους Αγίους Πατέρες. Και κατ' επέκταση διάβασε σε Άγιο Πατέρα Πατριαρχή, δεν θυμάμαι ποιος είναι, ότι όποιος βρίζει ή αντιτίθεται στους Αγίους Πατέρες, ιδρύζει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, ο Πατριάρχης ιδρύζει το Άγιο Πνεύμα και δεν του λένε τίποτα. Τον αποκαλούν Παναγιώτα, το πάντε και δέσποτα, και ότι σας αποδίδουμε την οφειλόμενη τιμή, οι γκος και τα παιδιά σας και όλα αυτά. Καλά, αυτός βρίζει το Άγιο Πνεύμα. Και πρέπει να τον αποκαλέσουμε πατέρα. Από πού και σου. Αυτό είναι που μας πικραίνει στο Άγιο Νόρος. Γιατί θα ξαναεπανέλθω στην ερώτηση του πατήρα Ευθυμίου. Το Άγιο Νόρος έπρεπε σύσσωμο να έχει διακόψει το δημόσιο. Ήδη. Όχι να περιμένουμε μια σύνοδο που θα το διακόψει. Ήταν ο Απόστολος Παύλος, τα πήγαν από την κάπνο. Ποιος είπε να τον χτυπήσουν τον Απόστολο Παύλο. Και του λέει, τι μιλάς, εσύ που βάλει, ας πει, ναι. Εν τω μεταξύ δεν ήταν καν αρχιερές, γιατί είχαν χάσει και την ερωσύνη. Ήταν αρχιερές, του λέει, τον αρχιερέα, που είσαι, δεν ήταν καν αρχιερές. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας πείτε πώς οικειοποιήθηκαν οι παπικοί του αντίθετου καθολικοί. Εμείς θέλουμε. Εμείς τους λέμε καθολικούς. Εμείς ο πιστός λαός μάλιστα τους λέει Ρωμαιοκαθολικούς. Ρωμαιοκαθολικοί είμαστε εμείς. Αυτοί είναι Φραγκολατίνοι. Είναι Φραγκολατίνοι και Παπικοί. Οι πατέρες τους λέγανε Λατίνους. Λατίνους. Όταν μετά το σχήμα τους λέγανε Λατίνους. Οι Λατίνοι και οι Λατίνοι. Έτσι αποκαλούσαν οι πατέρες τους Λυτικούς. Έτσι, οι Λατίνοι. Μάλιστα, να ξέρετε και κάτι άλλο. Λέμε τους Μωαμεθανούς Μουσουλμάνους. Είναι λάθος. Δεν είναι Μουσουλμάνοι. Είναι Μωαμεθανοί. Μουσουλμάνοι σημαίνει πιστός. Και όταν τους αποκαλούμε Μουσουλμάνους, αυτοί χαίρονται. Γιατί με το να τους αποκαλούμε πιστούς, εμείς είμαστε άπιστοι δηλαδή. Εσείς είστε πιστοί. Και μάλιστα μια φορά είπα σε κάποιον, εμείς είμαστε Μουσουλμάνοι, εσείς είστε Μωαμεθανοί. Και με κοίταξε, εμείς είμαστε πιστοί, εσείς είστε άπιστοι δηλαδή. Εκεί έμεινε, γιατί κατάλαβε ότι ξέρουν. Δεν θα τους αποκαλείτε Μουσουλμάνους, θα τους αποκαλείτε Μωαμεθανούς. Έτσι. Αλλά είναι δικό μας το φταίξιμο και βλέπετε ότι πολλοί αρχιερείς δεν είναι καθολικούς. Εμείς ξέρουμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική είναι Εκκλησία. Δεν είναι καθολική. Είναι κατεφημισμό καθολική. Εμείς θέλουμε. Διότι είμαστε, ο πιστός λαός ζει στην άγνοια μας. Λοιπόν, είναι δικό μας το σπαθό. Τι κράτησαν αυτό το όνομα μετά το σχίσμα και εμείς τους το αναγνωρίσαμε με τους να τους προσκομούμε έτσι. Όσοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι δεν συμφωνούν, θα κάνουν άλλη Ορθόδοξο Σύνοδο να... Να ενημερώσουν το λαό. Κοιτάξτε να δείτε, μετά τη Σύνοδο θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν θα ακολουθήσουμε αυτούς τους επισκόπους. Θα διακόψουμε τον Δημόσιο Σύνοδο των Επισκόπων αυτών που θα συνταχθούν με τη Σύνοδο
και θα συνταχθούν με τους επισκόπους και με τους ιερείς και γενικά με αυτούς που ακολουθάνε την διακονική εκκλησία του Χριστού. Μετά από εκεί και πέρα, χρειάζεται και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμείς θα κάνουμε το ανθρώπινο, χρειάζεται και εμπιστοσύνη στο Θεό. Κανονικά θα πρέπει να γίνει σύνοδος, να καταδικάσει τη σύνοδο. Αλλά από εκεί και πέρα. Ποια σύνοδο πέρα. Κανονικά θα πρέπει να γίνει σύνοδος από αυτούς που θα μείνουν στην εκκλησία και θα δικαστεί τη σύνοδο. Αλλά θα δούμε, ας περιμένουμε πρώτα, ας κάνουμε. Εμείς σαν αγιορείτες είπαμε το εξής, ότι θα περιμένουμε πρώτης να βγουν οι αποφάσεις της Συνόδου. Δεν μπορούμε απευθείας μόλις τελειώσει η Συνόδος χωρίς να μας πούνε τι έχουν αποφασίσει, να πάρουμε απόφαση. Είναι προπαίδειο. Θα μας πούνε τι αποφάσεις πήραν. Μετά θα πρέπει να περιμένουμε τις αντιδράσεις των επισκόπων. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Δεν πρέπει να πούμε μπροστά εμείς. Το λόγο των πρώτων, το πρώτο λόγο που είναι επίσκοποι. Θα δούμε τι θα πούνε οι επίσκοποι. Θα αποτυχιστούν, θα είναι με αυτούς, θα συνεχίσουν την κοινωνία. Πώς θα κινηθούν. Μετά το λόγο τον έχει ο λαός. Και γι' αυτό λένε ότι ο λαός δεν θα πρέπει να ακολουθήσει σε καμία περίπτωση αυτή τη σύνοδο. Και κανέναν επίσκοπο. Πάτε, εμείς που πήραμε το άπτε και το άπτε μη νιώθει. Ένα σε ένα. Που πήραμε το άπτε μη τα. Σχεδόν όλοι. Πιο πολύ πήραμε. Πιο δυνατά γιατί δεν ακούω. Ναι, που πήραμε το άμπτα, το άφημι και λοιπά, εμείς τι κάνουμε. Εντάξει, αυτά δεν αποτελούν άρνηση, είναι εισαγωγές όλα αυτά, για να σε πάρουν μέσα στη διαδικασία ότι μπορείς αυτά δεν μπορείς να ζήσεις. Σήμερα υπήρξε απόφαση δικαστηρίου, κάποιος αστυνομικό, ο οποίος δεν είχε πάρει το άμπτα, δευτεροβάθμια, δικαιώθηκε από το δικαστηρίο. Και υπάρχει απόφαση, εμείς χθες, είχαμε πάει και είχαμε μιλήσει με τον ιδιαίτερο του Κουρουλή και μας έδωσε την απόφαση που υπάρχει ότι όποιος για λόγους της θρησκευτικής συνειδήσεως δεν παίρνει τον ΆΜΚΑ, μπορεί να εξυπηρετείται ως ανασφάλιστος πολίτης. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, εμείς επικεντρωνόμαστε στην ηλεκτρονική ταυτότητα η οποία θα περαστεί στο χέρι και στο μέλλον. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Δεν γνωρίζω ποιοι θα είναι 25-24, αλλά ο 25 θα είναι ο Ιερόνιμος. Ο τοπικός πάντως είναι και είναι επί του τύπου, έτσι είναι. Του Βόλου είναι σίγουρα ότι είναι και είναι επί του τύπου. Τώρα στα ονόματα όλα έχουν ανακοινωθεί. Εκνάτε στο Λάπα, στις Λαρίσεις. Και του Λαρίσεις, είναι και του Βόλου. Εδώ έχουμε απαρτία, η Θεσσαλία και απαρτία, προσώπους άλλοι. Παρακαλώ δυνατά για να πούνε και λίγο ησυχία. Προστάτησε ο λαός, οι μοναχοί και κατά την κριτική της αποτυχής της αντιμέτωσης αναδείων της φάσης της εσαιρέσεων. Και σήμερα έχουμε πάλι αυτή την εμπειρία. Μήπως πρέπει να θέσετε, επειδή βάλατε μια σειρά, να θέσετε κάποιο χρονικό περιθώριο μετά, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων της Συνόδου, ήδη είμαι γνωστές, ποιοι επίσκοποι, αν υπάρχουν τέτοιοι επίσκοποι, να θεθεί ένα χρονικό περιθώριο. Και τι θα γίνει μετά, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι επίσκοποι, θα σταματήσει το κίνημα στο πούμε της αποκτήσεως. Δεν θα πρέπει να γίνει κάποια αποκτήση μετά. Από σαν τους μοναχούς, από το κατώτερο φύλλο, από το λαό κλπ. Και κατά την εμπειρία μας, και τους δύο χρόνια του περισσότερου αρχιματισμού, δεν μας έδωσαν οι επίσκοποι που μπορεί να πρωτοσταλίσουν σε μια τέτοια. Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε είναι ότι πρώτα θα περιμένουμε να ανακοινώσουν επισήμως τις αποφάσεις της Συνόδου. Ότι όντως ψηφίστηκαν τα κίνητα. Δεύτερον, θα περιμένουμε να δούμε τους επισκόπους, αν θα είναι κάποιος, και αφού δούμε ότι δεν ακολουθούν, γιατί θα βγουν ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να μην βγουν ανακοινώσεις. Και εσείς ήδη θα πρέπει να αφού είστε στις Μητροπόλεις, όχι μόνο από τώρα, αν και ξέρουμε τι θα γίνει στο Κωνσταντινούπολιο και στη Λάρισα. Αλλά μετά από τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο καθένας, θα ξέρουμε πια πώς θα κινηθεί ο κάθε επίσκοπος και θα κινηθούμε και εμείς ανάλογα. Υπάρχουν και διαπαρτυρίες όπως ο Σεραφίνη και ο Τελειδόκας, ο Παλίτορος,
διαμαρτύρονται, αλλά διατηρούν όλα αυτά τα χρόνια εκκλησιαστική επικοινωνία. Δεν θα υπάρξουν και τώρα, πιστεύω. Με τους, και με τους αποδεχομένους και οι σύνοδες αποφάσεις και με αυτούς που θα υπογράψουν και θα ακολουθούν τη σύνοδο. Θα υπάρξουν και αυτοί που φανερά δεν διαμαρτύρονται στα λόγια, που γίνεται τώρα, αλλά ουσιαστικά θα έχουν εκκλησιαστική επικοινωνία. Τι θα πρέπει να γίνει. Ναι, φυσικά εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτούς. Εμείς είπαμε ότι δεν θα έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία. Ας μείνουμε και μόνοι μας. Γιατί οι άλλοι ακόμα και πώς το λέγατε, ιερείς, οι όντως οφθαλμοί της Εκκλησίας. Εάν ο επίσκοπος ή ο ιερέας που είναι κακός αναστρέφονται και σκανδαλίσουν τον κρύο, αυτούς εκβάλλεσαι συμπέρογα άνευ αυτών, άνευ αυτών, ως μετά άνα και καϊάφα. Έτσι, αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις μέσα στην Εκκλησία, αυτούς πρέπει να περιμένουμε. Προσωπικά περιμένω ότι αυτοί οι άνθρωποι που είπαν ότι δεν θα ακολουθήσουμε, δεν θα ακολουθήσουν. Αλλά τα φανεία. Κοντός ψαφός, αλληλούια. Ας περιμένουμε λίγο. Να, τώρα γίνεται, αρχίζει. Το πρόβλημα μας είναι για μας προσωπικό. Δηλαδή, τι θα κάνει ο καθένας μας και αν έχει την απόφαση να ακολουθήσει το σταυρικό Ευαγγέλιο και το μαρτυρικό δρόμο, έστω αν ακολουθήσουν επίσκοποι, δεν μακάρι να ακολουθήσουν. Αλλά αν δεν ακολουθήσουν, εμείς πρέπει να έχουμε πάρει την απόφαση που μπορεί να πεθάνουμε σήμερα, αύριο με την απόφαση αυτή θα δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού. Αν έχουμε συμβιβασμό, με τον συμβιβασμό θα διευθυνθούμε από τον Θεό. Δηλαδή, τι θα κάνουμε εμείς, γιατί δεν είναι εύκολος ο δρόμος. Η διδορία των ανθρώπων θα σε κατηγορούν οι δικοί σου όλοι, είσαι εκτός εκκλησίας, η πνευματική, όλα αυτά τα επιθύμια που θα μας βάλουν. Και άμα δεν έχουμε σταθερό πνευματικό πρόβλημα και μαρτυρικό πρόβλημα, θα λυγίσουμε. Και εμείς νομίζω ότι δεν θα σταθούμε μέσα στον κόσμο. Αυτά θα γίνει μια αλλίωση του προβλήματός μας, όπως είπε ο Πέτρος, εγώ δεν σε αρθούμε κλπ. Και μετά από λίγο πρόδωσε. Έτσι θα κάνουμε και πολλοί από εμάς, άμα δεν έχουμε σταθεροποιηθεί. Είναι για το προσωπικά για μας. Αυτό που λέει ο πατήρ Σάββας είναι η ακολουθητέα οδός. Θα γίνει αυτό εδώ. Θα πούνε κάποιοι επίσκοποι. Δεν θα πούνε. Τι θα κάνουμε εμείς, θα και το θέμα είναι ότι πρώτης πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι και πήρε άλλο που κάτι ισχύει στην αυτή την Εκκλησία. Να έχουμε εμπιστοσύνη στα δύο του. Δεύτερον, όπως είπε και ο Πάτερ Ευθύμιος, δεν θα συνταχθούμε με τους πολλούς ή με τους λίγους. Συντασσόμαστε με την Εκκλησία του Χριστού. Σε μία ημερίδα που είχε γίνει στη Μόσχα, μας είχαν καλέσει να πάμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο να πάμε μετά που έγινε στον Πειραιά, και τελικά μιλήσαμε μέσω Skype και μου διαθέσαν 15 λεπτά. Σε μια ερώτηση λοιπόν που μου έκανε κάποιο ιερέα από εκεί, μου λένε και αν δεν υπάρχουν επίσκοποι πάντα, ποιο θα ακολουθήσουμε. Ποιο θα έχουμε επίσκοπο. Και το είπα, θα έχουμε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι επίσκοπος εμείς. Αυτός είναι επίσκοποι. Αυτός είναι ο δεσπότης. Οι άλλοι δεν είναι δεσπότες. Είναι επίσκοποι. Ο δεσπότης είναι ένας. Λοιπόν, δεν πηγαίνουμε με τους πολλούς ή με τους λίγους ή με την ποσότητα. Πηγαίνουμε με την ποιότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Θα λειτουργηθούμε, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι τι θα μείνουμε και αν θα μείνουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Φυσικά θα διωχθούμε. Ο θέλων ευσεβώς είναι Χριστό διωχθήσετε. Έτσι και ήδη εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι. Δεν είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι σκέφτες να κάνουμε την ιδία. Αυτό που είναι αποκεκριμένος, ο ιερέας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί να κάνουμε. Μέρα θα κάνουμε. Εδώ αφήνουν τους εφοβάδες και τους κάθες βάσεις τους ελεκτικούς και είναι ελεύθεροι και... Αυτοί όλοι θα είναι ελεύθεροι, αλλά πιστεύω εμείς οι Ορθόδοξοι θα διωχθούμε, δεν θα είμαστε τόσο ελεύθεροι. Γιατί πάντα η αλήθεια διώκεται, πώς θα δάμε, αυτοί έχουν το ψέμα και γι' αυτό είναι και ελεύθεροι. Και πώς θα ψάχνουμε την αλήθεια, θα διωχθούμε, ίσως θα υπάρχει διωγμός. Όχι, ίσως θα υπάρχει σίγουρα, όσο υπάρχει επίγνωση, αυτό λίγο πρέπει να δώσουμε λίγο σημασία σε αυτό.
διότι ζούμε έναν χριστιανικό, έναν χριστιανισμό χλιαρό. Και εμένα μου είπανε, μην μιλάς τώρα που έγινες προϊστάμενος, γιατί θα έχεις προβλήματα. Λέω, με ποιον θα έχω προβλήματα, με τον Χριστό ή με εσάς. Γιατί αν δεν μιλάω θα έχω με τον Χριστό, αν μιλάω θα έχω με εσάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πια πέρασε ο ακίνδυνος χριστιανισμός. Πέρασε. Οι παχές αγελάδες εκλείψανε. Τώρα θα χρειαστεί και με την κάρτα του πολίτη να δώσουμε μαρτυρία και με τον οικουμενισμό να δώσουμε τη μαρτυρία μας, αλλά αυτό προϋποθέτει πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή δεν είναι να πάω να ξομολογηθώ μια φορά και μετά να πάω να κοινωνήσω και εντάξει, να πάω να παίξουμε και αν κάνω το άλλο. Δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή η πρόκληση είναι. Είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε προσωρινοί, ότι φεύγουμε ανά πάσα στιγμή. Λέμε και θα κάνουμε την κάρτα, που θα πάμε να εκκλησιαστούμε, αλλά είμαστε ανά πάσα στιγμή φεύγουμε. Πάρα πολύ να εκκλησιαστούμε και να είμαστε με τον Χριστό και κακό θάνατο. Τι πάει να πει όμω. Τι πάει να πει, θα πάρω ότι δεν θα έχουμε δουλειά, δεν θα έχουμε. Συνταζόμαστε με τον Χριστό, έχουμε το φρόνημα το εκκλησιαστικό, το μαρτυρικό των πατέρων, ότι είμαστε προσωρινοί και ανά πάσα στιγμή φεύγουμε και ότι πρέπει να είμαστε συντασσόμενοι συνέχεια με τον Χριστό και να παρακαλάμε και να ευχόμαστε να μην το προδώσουμε. Γιατί όλοι μας είμαστε έτοιμοι να προδώσουμε τον Χριστό και όλοι μας το προδίδουμε. Εδώ πολλές φορές μου έχουν πει άνθρωποι, ας πούμε, που μιλούσανε, λέει, πάτε εμείς εδώ πέρα βρεχόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας έξω από το Δημαρχείο ή έξω από την Εκκλησία, που είναι μια Εκκλησία. Πώς θα απολογήσουμε, λέω, αυτό είναι δικό μας θέμα. Είναι προσωπικό. Βλέπετε λοιπόν ότι ναι, μεν προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε την εκκλησιαστική κατάσταση που υπάρχει. Έτσι, που όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται χειρότερη, δεν πρόκειται να φτιάξει. Μην πλανόμαστε ότι θα γίνεται καλύτερα. Όσο έχουμε πίκνωση προς τα έσκατα, τόσο θα διώκεται χειρότερη εκκλησία. Μέχρι που θα καταφέρουμε στα όρια. Λοιπόν, να μην ζούμε σε μια ουτοπία, αλλά θα πρέπει να έχουμε πνευματική ζωή, εν Χριστώ, οργανική ένωση και να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Πάνω σε αυτό, να προσθέσω κάτι για να κατανοήσουμε δηλαδή το φρόνημα του μαρτυρικού. Αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα όπως μας τα περιέγραψε ο πατήρ Σάββα. Και μάθουμε εμείς μετά ότι ένας ιερεύς είναι στο Άγιο Όρος ή στη Ρωσία, αποτυχισμένος, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα ταξίδι εκεί για να πάμε να κοινωνήσουμε. Και αν δεν έχουμε τα μέσα, γιατί δεν θα έχουμε βενζίνη, αφιλίπη κλπ., να πάμε με τα πόδια. Αυτή μία φορά που θα πάμε με τα πόδια να κοινωνήσουμε αξίζει περισσότερο από κάθε μέρα να κοινωνούσαμε με ανθρωπιστικά. Ευχαριστεί κάτι. Είπατε ότι το χάραγμα είναι στο χέρι και στο μέλλον. Η κάρτα του πολίτη είπατε ότι θα έχει το χάραγμα, λόγω του ότι θα έχει το τσιπάκι. Το ίδιο τσιπάκι υπάρχει στις κάρτες, σε όλες τις κάρτες. Ό,τι έχουμε πάνω μας έχει τσιπάκι. Ακόμα και σε ρούχα έχουν αρχίσει και βάζουν το τσιπάκι. Και στα τηλέφωνα και οπουδήποτε. Παντού υπάρχει. Το χάραγμα ή θα είναι στο χέρι και στο μέτωπο, ή θα είναι και στις κάρτες, είτε και θα είναι και στα παρκόνια, ή θα είναι παντού. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε. Θέλει ξεκαθάριση. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τι παραπάνω. Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο δηλαδή με την αλόγια είναι άρνηση της πίστεως μας η κάρτα του πολίτη. Και για ποιο λόγο δεν πρέπει να την παραλάβουμε, αφού παραλαμβάνουμε όλες τις άλλες κάρτες, γιατί δεν παραλάβουμε για την κάρτα του πολίτη. Είναι ξεκάθαρο όντως ότι το χάραγμα. Τι θα τοποθετήσουμε στο χέρι και στο μέτωπο. Η Αποκάλυψη λέει το χάραγμα ή τον αριθμό ή το όνομα του θηρίου. Έτσι, δεν λέει για το μικροτσίπ. Εμείς ξέρουμε ότι στο μικροτσίπ αυτό που θα τοποθετήσουμε στο χέρι και στο μέτωπο και ήδη τοποθετείται πιλωτικά σε πολλές χώρες, περιέχει μέσα το δυσόνιμο αριθμό, το 666, το οποίο είναι το σήμα κατά τεθέν του συστήματος, με αυτό ανοίγει και δουλεύουν τα πάντα. Έτσι. Και σε αυτό κάνουμε υποταγή. Πού υποτασσόμαστε? Σε ένα σύστημα. Πώς λέγεται αυτό το σύστημα? 666 του Αντιχρίστου. Αυτό θα είναι στο χέρι και στο μέτωπο. Το προηγούμενο όμως, ποια είναι η διαφορά της ταυτότητας με τις κάρτες και ποια είναι η ομοιότητα της ταυτότητας με το χάραγμα, το τελικό. Και για ποιο λόγο αποτελεί εν υπόγραφη προδοσία η παραλαβή της ταυτότητας. Όπως είπαμε προηγουμένως, ότι μας δίνει μια νέα ονοματοδοσία. Διότι πια δεν θα μας αναγνωρίζουν. Ήδια με το ΑΜΚΑ, άμα πας και πεις είμαι ο τάδε, θα σου πει κύριε, δεν σε ξέρω ως τάδε, σε ξέρω ως νούμερο. Δεν με ενδιαφέρει το όνομά σου. Δηλαδή, μας ονοματοδοτούν με νούμερο, πρώτον. Δεύτερον, οι κάρτες αυτές τώρα είναι προνομικές, δεν είναι ταυτότητα. Με μια κάρτα που δεν θα παραλάβεις, είτε είναι ΑΜΚΑ, είτε είναι
μια πιστοτική κάρτα όλα αυτά, μπορείς να συναλλάσσεσαι με άλλους τρόπους ακόμα, έτσι, γιατί τώρα όλα αυτά θα μεταδώσουν στην ταυτότητα, αλλά μπορείς να συναλλάσσεσαι. Δεν είναι ταυτότητα. Δεν ταυτοποιείσαι με αυτό. Δεν σε ταυτοποιεί. Η κάρτα αυτή θα σε ταυτοποιεί. Είναι η ταυτότητά σου. Είσαι εσύ. Και θα λες ότι αυτός είμαι εγώ και αδεία αυτής της κάρτας που έχω, δηλαδή το τσιπάκι, γιατί δεν ήταν το πλαστικό, θα είναι αυτό που περιέχει το πλαστικό. Το τσιπάκι αυτό, βάσει με αυτό το τσιπάκι να μπορώ να κινιέμαι και να ζω. Δεν θα μπορώ χωρίς αυτό να πουλάω και να αγοράζω. Είναι μικρή διαφορά το να το έχουμε στη τσέπη μας και μετά θα το περάσουμε στο χέρι μας. Δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή στην ουσία, αυτό που λένε και οι πατέρες και το συζητάμε και στο όρος, όταν πάρεις το χάραμα στο χέρι και στο μέτωπο, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Δεν υπάρχει μετάνοια. Λένε ότι όποιοι το πάρουν στο χέρι και στο μέτωπο, είναι καταδικασμένοι σε αιώνια πόλεση. Είναι ξεκάθαρη η αποκάλυψη. Η ταυτότητα, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, δεν θα μπορείς να γυρίσεις πίσω, θα είναι με πτώση, διότι αδεία του Αντιχρίστου και του συστήματος μπαίνεις μέσα στο σύστημα και χωρίς αυτό δεν θα μπορείς να πολλάζεις, δεν θα μπορείς να αγοράζεις. Δηλαδή κάποιοι που δεν θα το έχουν θα διώκονται. Δεν θα μπορούν να μένουν πια στις πόλεις. Θα τους πει ότι θα πρέπει να προσκυνήσετε αυτή την κάρτα, αυτό που έχει μέσα για να μπορούσα να σας δώσω να φάτε. Αυτό το πράγμα είναι εκβιασμός. Δεν μπορούσατε να βάλουν ένα άλλο νούμερο εκτός του 666. Δεν μπορούσα, δηλαδή πρέπει να είμαστε αναγκασμένοι να προσκυνήσουμε αυτή την κάρτα, να προσκυνήσουμε το σύστημά του για να μπορούμε να ζήσουμε. Εμείς δεν το δεχόμαστε. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό είναι πτώση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι άρνηση. Ότι όχι ότι είναι το τελικό χάραμα. Είναι όμως άρνηση και αυτό το πράγμα, διότι εν υπόγραφα εντάσσεσαι και συντάσσεσαι με τον Αντίχριστο, με το κράτος του κράτους του μέσα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πολλοί λένε πρέπει να μιλήσει η Επικούσα Εκκλησία. Μα η Επικούσα Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, έχει ήδη μιλήσει. Το Άγιον Όρος έχει βγάλει 7 ανακοινώσεις από το 87 μέχρι τώρα. Ότι δεν δεχόμαστε καμία ηλεκτρονική κάρτα που θα περιέχει μέσα τον δυσόνιμο αριθμό 666. Η Εκκλησία της Ελλάδας τα ίδια. Η Εκκλησία της Κρήτης τα ίδια τότε. Τώρα λέει εντάξει, αγάπη. Τα Ιερά Μετέωρα τα ίδια. Τώρα τι άλλαξε. Λένε για την Επικούσα Εκκλησία έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της. Εμείς τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να μην το συγχαίρονται με το τελικό σφράγισμα και με την ταυτότητα. Όσο αφορά για την κάρτα του πολίτη, για την κάρτα του πολίτη, έχουν πει ότι δεν θα έχουν τουλάχιστον έτσι αρχικά υπόθεσης, δεν θα υπάρχει αυτός ο δυσόνιμος αριθμός. Δείτε όμως, γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία της κάρτας αυτής είναι επεξεργάσιμη και εκ των υστέρων μπορεί να τοποθετηθεί εν αρνία μας όμως. Εδώ το εξής ερώτημα και μάλιστα το άκουσα από πατέρες, ο πατέρα Ζήση, ο πατέρα Πεταρινό, οι οποίοι λέγανε, αν αυτό γίνει εν αρνία μας, δεν αποτελεί άρνηση της πίστεως. Δηλαδή εγώ δεν θα πω συνειδητά να την πάρω έχοντας υπόψη του ότι θα έχει το δυσόνιμο αριθμό. Αν το κάνω αυτό, είναι άρνηση της πίστεως, το δεχόμαστε. Αν όμως γίνει εκ των υστέρων εν αρνία μας το βάλουν αυτοί, γιατί θα είναι τέτοια τεχνολογία. Αγνία νόμου δεν επιτρέπεται. Μερικοί ασκητές, άγιοι άνθρωποι, εν αγνία τους, προσκύνησαν τον Σαββατά και δαιμονίστηκαν. Θα μπορούσα να πούμε εν αγνία, μόνο νόμιζα πως προσκύνησαν τον Χριστό. Δεν υπάρχει άγνοια στα θέματα της πιστής. Δεν υπάρχει. Αλλά εδώ πέρα οι δικηγόροι, όσοι είναι δικηγόροι, ξέρουν ότι άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και το άλλο που λένε ότι δεν ξέρουμε τι θα περιέχει και ότι μας λένε μερικά πράγματα. Εγώ θα αναφερθώ στους πολιτικούς και στον Μινατσίκα. Προτού να πάει να γίνει κυβέρνηση, έλεγε θα σταματήσουμε τα μνημόνια, θα φέρουμε το ένα, τους κερατάδες στο στάδε, τους αυτούς, τους Γερμανούς, τους. Μετά που βγήκε η κυβέρνηση, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη καμία. Έχουμε σε ένα φυλάδιο που έχουμε βγάλει ως αγιορείτες πατέρες για το 666 και κυκλοφοράει στο διαδίκτυο κάτω του πολίτη. Εισαγωγή του σφραγίσματος, έτσι το ονομάζουμε, έχουμε μέσα μαρτυρίες και πολιτικών και τεχνοκρατών και επιστημόνων που αποδεικνύουν την ύπαρξη του 666 του δυσονίμου αριθμού του Αντιχρίστου μέσα στο τσιπ και μέσα σε αυτό το σύστημα, ότι με αυτό δουλεύει. Κανένας δεν μπορεί να μας πείσει ότι δεν γίνεται, δεν δουλεύει με αυτό. Μέσα στην, να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό για την άγνοια που λέμε από τους Αγίους, ήταν ο Άγιος Μακάριος, ηγούμενος μονής περιεκτής,
ο οποίος τότε για να τον εξαπατήσουν οι οικονομάκες, οι οικονομακίες για να τον εξαπατήσουν και να το φέρουμε το μέρος, επειδή ο κόσμος τον ευλαβεί το πάρα πολύ, έφταναν να κάνουν ένα συλλήθρο με τον Πατριάρχη και έβαλαν στο παρεκκλήσι εκεί στο Ερυζάκι και κάποιες εικόνες μέσα. Βλέπει ο Άγιος Μακάρης εικόνες και λένε εντάξει, ορθόδοξοι είναι αφού είχε τις εικόνες, αλλά είναι παμάχοι. Και μετά που έκαναν το συλλήθρο αυτό και λοιπά, τον άφησαν ελεύθερο που ήταν εξορισμένος και όλα αυτά με τιμές και δόξες. Και μαθαίνει μετά ο Άγιος Μακάρης και ήταν παμάχοι, δεν ξαπατήσανε. Και ούτε επέστρεψε στο μοναστήρι, γύρισε πίσω πάλι και ομολόγησε, το ξαναστήλανε πάλι εξορία και πέθανε στην εξορία κλπ. Δηλαδή και η άγνοια αυτή και με την αγαπή προαίρεση, ο Άγιος δεν θέλει να συμβιβαστεί και εκ των υστέρων που έμαθε την αλήθεια, αλλά ακολούθησε τον μαρτυρικό δρόμο. Έμαθε όμως την αλήθεια, πάτε. Αν εγώ πάρω τη Ζάρτα, κάνουν ό,τι κάνουν πίσω από την πλάτη μου, χωρίς εγώ να πάρω. Ναι, αλλά όταν. Εσύ κατακτήθηκε. Αν το μάθω. Όταν όμως έχουμε μαρτυρικό πρόβλημα, δεν συμβάζουμε αυτά τα πράγματα. Κοιτάμε να ακολουθήσουμε εξ αρχής τον. Αφού γνωρίζουμε τώρα, γιατί έχουν ακουστεί τόσα πράγματα. Ο Άγιος τον εξαπάτησαν και πάλι επανέλαβε αυτή την ομολογία του. Εδώ εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τα πράγματα. Ποια άγρια, θα μας το προσθέσουμε και μετά τον αριθμό αυτόν και το σύστημα δεν λειτουργεί με τον αριθμό αυτόν. Ποια άγρια, δεν έχουμε άγρια πλέον. Έχει μια φόβο. Και κάθε τη μεγάλη εβδομάδα είχε στα ευκαιρία και γέλνει και αρώνει όλοι εδώ. Αλλά όλοι αυτοί εμείς, όταν θα πούμε, θα σου πάρω το χάρημα εδώ, θα πούμε, θα πούμε και αυτό, θα πούμε, θα το δεχτούμε. Θα πούμε, τι είναι αυτά, θα ξεκινήσει ο λαό. Ξέρετε, πριν 20 χρόνια πήγα και γνώρισα το Λουκέφ τον Γιώργο. Και πήγα να πάρω την ευχή του. Θέλω να δώσω την ευχή του. Πρέπει μου είπε να κάτσει στην πίστη. Βλέπω τώρα ότι ο συμπαρισμός του είχε δίκιο, η αρχή είναι και λοιπόν, πολύ καλή. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εμείς θα σας καταθέσω κάτι που είναι υπεύθυνο στους εργάτες πάνω στο μοναστήριο. Είμαστε λίγο στο μαγείρεο κάποια στιγμή και συζητούσαμε περί του 666 και το σφράγισμα και ήταν ένας εργάτης που πέρα να πάρει φαγητό. Έτσι είναι λίγο καλό παιδί, λίγο αναφλούτσικος. Και του λέω, δεν μου λες, εσύ να πάρεις το χάραμα, έτσι, χαριετιζόμενος. Μου λέει, μα πάτε, εμείς είμαστε χαραγμένοι ήδη. Και μετά του λέω, τι εννοείς. Καλά μου λέει, εσύ μοναχός και δεν ξέρεις. Λέω, τι εννοείς. Εμείς λέει, έχουμε χαραχτεί, λέει, με το σημείο του τιμή σταυρού. Τι χαραμα να πάρουμε, αφού λες, είμαστε ήδη χαραγμένοι. Πήρε το φαγητό και έφυγε, μας αποσχόλωσε. Κατά τα άλλα, Λαφούτσικο, θα λέγω και Λαφούτσικο. Θα τη γράψω. Σχετικά να κάνουμε μία διευκρίνηση. Διότι όπως ακούω τόση ώρα, 666, δεν λέει η αποκάλυψη προς θεσάτων των αριθμών. Ο αριθμός 666 είναι η πρόσθεση του χ, ξ και σίγμα. Λέει παρατέτω. Είναι η πρώτη μπάρα του γραμμικού κώδικα. 666. 6 η πρώτη μπάρα. 666, 6 δεύτερη μπάρα. 666 δεύτερη μπάρα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το 15ψήφιο περνούν τα πάντα. Ακόμα και πού πας, τι κάνεις. Και όπου πέσει ο αριθμός 666, την μπάρα του 666, αυτός είναι ο αντίχριστος. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουμε αριθμό, όχι 666. Είναι το χάραγμα που είδε ο Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά μέσα εκεί θα έχουμε και τον δικό μας αριθμό. Σίγουρα. Τον προσωπικό αριθμό. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Η ονοματοδοσία που είπαμε. Και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία θέλουν αυτοί να παρακολουθούν. Και αυτό λέει ότι ακόμα και στις πηγές θα μας βρίσκουν με τον δορυφό. Λοιπόν, αυτή τη διευκρίνηση θέλω να κάνω. Αυτό είδε ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Χάραγμα είδε. Δεν είναι το 666. 666 Με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Ναι, αλλά υπάρχει. Αν σφραγίδα.
Αν όμως αρνηθούμε το βάπτισμα και πάρουμε την τραγίδα, ακυρώνεται σε χάρη του Αγίου Νεύματος. Κάτω τι είπε ο Αναγκώνας. Ο γάμος είναι το στράγγιμα. Δεν δεχόμαστε το στράγγιμα. Ούτε τον Αναγκώνα δεν δεχόμαστε. Δεν τον θέλουμε. Να στα κρατήσουν αυτά. Γιατί δεν μας εξυπηρετούν αφού θέλουν και έχουν και είναι ενέφεροι οι δημοκράτες, γιατί δεν σέβονται την σκεπτική μας συνείδηση που αντίσταται και αντιδράει στο να πάρουμε αυτή την κάρτα. Γιατί δεν μας εξυπηρετούν. Είναι μια τάξη υπακουσμοποίηση που θέλει να σαραπατήσει τα πάντα. Ακριβώς. Η ιστορία, τα πάντα να τα κοδοπατήσει. Έτσι. Στην Αμερική έμαθα ότι μέσα στις καθολικές εκκλησίες. Παπικές εκκλησίες. Αφήνοντας τους Ρωμάνους να εξασφαλίσουν τα αξιωματικά όλα πολιτική και Αμερική, πολιτική και Ευρώπη. Τώρα πάνε να μολύνουν και εμάς τώρα στην Ελλάδα. Είμαστε στα χρόνια των Ελλήνων. Είμαστε στα έσχατα χρόνια. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μας δίνει τη δύναμη, αφού ο Θεός μας έταξε να ζούμε σε αυτά τα χρόνια. Δεν θα πρέπει ο Χριστιανός να φοβάται για τίποτε να έχει αυτό που λένε οι οικουμενιστές. Χρησιμοποιούν δύο πράγματα. Αγάπη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Αλλά είναι τελείως διαστρεμμένα αυτά. Αυτή η αγάπη είναι διαστραμμένη και αυτή η εμπιστοσύνη στον Θεό πάλι είναι διαστραμμένη. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό ότι ο Θεός θα μας προστατέψει εφόσον εμείς κρατήσουμε την πίστη μας και την ομολογία μας. Και όχι όταν αρνηθούμε και πάμε με τους αντίθετους. Και έχουμε την αγάπη όταν αληθεύουμε, όταν αγαπάμε την αληθεία. Γιατί την αληθεία την άφησαν κατά μέρους. Και εδώ λοιπόν ο Χριστός έκανε πράγματα, μη πιστέψατε. Και τώρα πάλι μη πιστέψατε. Μη φοβού το μικρό πίμνιο. Εμείς είπαμε δεν συντασσόμαστε με τους πολλούς, συντασσόμαστε με την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός, όχι πως δεν ήξερε, αλλά μας λέει, άραγε όταν ο Υιός του ανθρώπου θα πει, θα βρει την πίστη. Έτσι. Δεν ρωτάει γιατί δεν ξέρει, θέλει να το υπερτονίσει αυτό. Ότι ο και μόνο που θα κρατήσουμε την πίστη είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς την πίστη, τη σωστή πίστη, δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι σωτηριολογικό το θέμα. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι γούμενοι που λένε εσείς κοιτάξτε τη σωτηρία σας και άστε τα αυτά. Δηλαδή δεν είναι σωτηριολογικό για αυτούς. Υπάρχει και αυτή η πλάνη. Εμείς έχουμε σύνδικο Αγίο. Πατέρων και μητέρων, και πρέπει να ακολουθήσουμε τους Άγιους Πατέρες. Με τη βοήθεια του γιατί όλα αυτά που κυρίζει δεν κυρίζει μια αίρεση απλώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης
και η αιρετική και η επίσκοπη του κυρίου Σουμέρας δεν γίνουν μόνο μια αίρεση. Κυρίσουν την πανέλευση του οικουμενισμού. Δεν είναι καθόλου παράγελη. Έπρεπε ήδη και το Άγιο Όρος να έχει προχωρήσει σε κομιτή δοσίλου, διότι αν είχαμε, είχαμε προνοήσει, θα είχαμε θεραπεύσει. Λοιπόν, καλύτερα η πρόληψη παρά η θεραπεία μετά. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει αυτό, στο σημείο, γιατί δεν έχει γίνει αποτύχηση. Αν είχαν αποτυχιστεί όλοι από τον Πατριάρχη Μαρκολογό και αν είχαν το είχαν κόψει τον μνημόσυνο, δεν θα είχε κάνει αυτά που θα είχε κάνει και θα τον πιέσαμε τον Αρχοντομήτρο Ρόλο της Αρχαιτίας και στο κάτω-κάτω θα κάναμε ένα συνοδικό δικαστήριο, θα τον περνούσαμε από εκεί και θα τον κατενούσαμε. Δεν είναι ένα... Γιατί καθαρίσαμε τον Πατριευθύνιο, αυτός ήταν ένα καθαρετή. Δηλαδή, ο Πατριάρχης βρίζει τον Χριστό και επειδή ο Πατέρ Ευθύμιος τον καταγγέλει ότι βρίζει τον Χριστό, τον κατενούνε. Ξέρετε τι είναι, είναι μου το παρομοίασε ένας πατέρας ως το εξής. Ήτανε κάποιος σταματημένος στο φανάρι, παρκαρισμένο το αμάξι. Λοιπόν, και έγινε πορτοκαλί, γίνεται κόκκινο και περνάει ένα αμάξι με κόκκινο. Και ήταν ένας αστυνομικός ηλίου, του λέει, πέρασε με κόκκινο, το βλέπεις. Και ο αστυνομικός έγραψε αυτό που του είπε ότι πέρασε με κόκκινο. Δεν έγραψε τον άλλο. Γιατί του λέει εσύ, γιατί μιλάς εσύ. Μα λέει, πέρασε με κόκκινο, θα σκοτώσει κανένα. Τα στοιχεία σου. Αυτό κάνουν και με τον πατέρ Ευθύμιο, αυτό κάνουν και με εμάς. Δηλαδή, εμείς τι έχουμε φταίξει, επειδή καταγγέλνουμε ότι αυτοί προδίδουν την πίστη μας. Αυτό είναι βρισιά. Δεν είναι αλήθεια, πέστε μα. Ας μας πούνε ότι λέμε ψέματα. Και εμείς θα τους πάρουμε μετά. Δύο ερωτήσεις ακόμα και τα επόμενα. Άντε, τρεις. Απαγορεύουν την πάρτιση, απαγορεύουν την ανοίξη ορισμένη κλπ. Μας τα κρύβουν. Πολλά μας κρύβουν. Πολλά έχουν εξηγήσει. Έχουν εξηγήσει εδώ και μια δεκαετία ότι δεν μπορούμε να καλυφθούμε στα σπίτια μας, ότι το, τα πηγάδια το νερό δεν μας ανήκει. Είναι πάρα πολλά. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό, διότι όταν σφίγγει ο πλοίος, φέρανε εντέλω στην οικονομική κρίση, για να μπορέσουν να μας περάσουν τις κάρτες έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να κινηθεί. Αλλά το χειρότερο από όλα που κάνανε δεν είναι αυτό. Είναι ότι αλλίωσαν το ορθόδοξο φρόνημα του πιστού Ορθόδοξου Χριστιανού. Αλλίωσαν το φρόνημά του και δεν έχουμε και μαρτυρικό φρόνημα. Δεν έχουμε πατερικό φρόνημα. Μιλάμε για αποθήκηση τη στιγμή που οι Άγιοι Πατέρες θα είχαν κάνει ήδη αποθήκηση. Μιλάμε για τις κάρτες του πολίτη που οι πατέρες θα γελούσαν άμα τα ακούσαν. Τα ακούγανε. Βλέπετε ότι δεν είναι το θέμα αυτή τι κάνουμε. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Δεν έχουμε φρόνημα. Είμαστε κακό φρόνημα πια. Εμείς οι Χριστιανοί. Αυτό είναι το να μην έχεις καλό φρόνημα. Είμαστε κακό φρόνημα. Στυλιτεύουμε τους αιρετικούς, αλλά στην ουσία εμείς δεν φρονούμε καλά. Και λέμε τι θα κάνουμε με τις κάρτες. Τι θα κάνουμε, μα όλα είναι ξεκαθαρισμένα στην ορθόδοξη πίστη. Δεν πρόκειται να δεχτούμε τίποτε. Αλλά έχουμε το φρόνημα να το κάνουμε. Ο Θεός θα μας δυναμώσει, να μας δώσει δύναμη και. Δύναμη φρονήματος Ορθοδόξου πίστεως για να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Άλλη μια ερώτηση και να. Μια διευκρίνηση. Δεν έχει την αποκάλυψη λοιπόν. Ποιος έλαβαν το χάραγμα του Κυρίου επί του μετώπου ή της δεξιάς. Και βέβαια θα γίνει αυτό γιατί δεν μπορεί να κόψει το χέρι σου από το δάσος, την κάρτα την έχει την δίνεις. Που δίνει η γυναίκα την κάρτα, πάει και παίρνω το χέρι μου όμως, δεν μπορώ να το κόψω. Έλκο κακών και πονηρώνονται. Δηλαδή αυτό που πάθανε στο Λουτράκι οι 50 υπάλληλοι που δοκιμαστικά βάλαν τσιπάκι και οι δόσεις ήταν μεγαλύτεροι από ό,τι έπρεπε και πεθάναν από λευκαιμία όλοι. Και ούτε στα ψηλά γράμματα της εφημερίδος πέρασε γι' αυτό. Έτσι και άλλο ένα πράγμα που θα πρέπει να τονίσουμε για να αποδείξουν και με ένα ακόμα επιχείρημα ότι η κάρτα είναι απαγορευτική για τον ορθόδοξο χριστιανό. Στο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο είναι, στην Αποκάλυψη μέσα, λέει και όσοι νίκησαν και δεν προσκύνησαν, και όσοι νίκησαν το θηρίο και δεν προσκύνησαν την εικόνα αυτού, και όσοι βγήκαν νικητές από το χάραγμα, και δεν πήραν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν και δεν πήραν το όνομα του Αντιχρίστου. Βλέπετε ότι όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του Αντιχρίστου, και όσοι βγουν νικητές και εκ του χάραγματος ή του ονόματος αυτού. Δηλαδή το χάραγμα, το όνομα και ο αριθμός είναι ισοδύναμα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πάρουμε στο πιο προσωπικό μας έγγραφο που ταυτοποιούμαστε και θα κινούμαστε αδεία του Αντιχρίστου, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτόν τον αριθμό. Άλλη μια ερώτηση. Ειδικά
ειδικά εμείς που είμαστε εδώ στο Βόλιο, που έχουμε αυτή την ευλογία, ας πούμε, να υπάρχει το τηλεφτιγάνι αυτό τον μεγάλο αγώνα, τον πατερικό, ας σιγά σιγά πηγαίνουμε στην εκκλησία του, ας πούμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ούτε να ίσα ίσα θα φοβηθούμε και θα πάθουμε όταν πάμε στις εκκλησίες των Οικουμενιστών, δεν θα πάθουμε όταν πάμε στον πατέρα Ευθύμιο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι πνευματικοί που άμα ακούσουν και τον πατέρα Ευθύμιο, βγάζουν σπιτιά, όχι, να τον στηρίξουμε και να τον υποστηρίξουμε και να πηγαίνουμε. Το κίνημα που έχω να πω εγώ είναι το εξής, αδελφοί μου. Οι οικουμενιστές έχουν αυτό το τέχνασμα, σφιγμομετρούν τις αντιδράσεις μας και καταλαβαίνουν την προαίρεσή μας καλύτερα από εμάς. Και γι' αυτό τον λόγο προχωρούν τόσο όσο επιτρέπεται στο να μην να αποδεχτούμε και τη μία μετά την άλλη τις προδοσίες και όλα αυτά τα πράγματα. Βαδίζουν δηλαδή βάσει σχεδίου και προγραμματισμού και κυρίως κοιτάνε τις αντιδράσεις μας. Και μας βλέπουν ότι κοιμόμαστε ή σηκωκοιμόμαστε ή ροχαλίζουμε. Και γι' αυτό τον λόγο προχωρούν. Αυτό που είπε ο πατήρ Σάββας δηλαδή και που τονίζουμε είναι την προαίρεσή μας. Να είναι μαρτυρικό το φρόνημά μας. Και είτε έρθετε πάνω στον πατέρα Ευθύμιο, είτε πάτε κάπου αλλού, είτε θα πάτε αύριο με τα πόδια κάπου, είτε δεν πάτε πουθενά και κάτσετε στο σπίτι σας, θα είναι και ο Χριστός μαζί σας. Όπου είναι ο Χριστός, τα όρια της Εκκλησίας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίκου, εν καιρό αιρέσεως, αλλάζουν. Γι' αυτό λέει και μεταξύ τριών Ορθοδόξων διασώζεται η Εκκλησία εν καιρό αιρέσεως, όχι επισκόπων, συνόδων κλπ. Εν καιρό αιρέσεως είναι όποιοι έχουν τον Χριστό και την αλήθεια. Και μπορεί να είναι 2, 3, 5, 10, λίγοι. Θα είναι κάποιοι όμως, θα είναι κάποιοι. Πάντοτε θα είναι. Εκεί διασώζεται, εκεί είναι και ο Χριστός. Έτσι και α μην πάτε εσείς ο πατέρα Ευθύμιο, α κάνετε και τα σπιτάκια σας. Να μην πάτε στην αίρεση, να μην προδώσετε, να μην συμβιβαστείτε. Το πρόνημά μας αυτό πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αύριο μπορεί να κοιμηθούμε, μπορεί να μην γίνουμε, να μην προλάβουμε αυτά τα γεγονότα. Να είμαστε έτοιμοι τώρα που θα πάμε για ύπνο, όταν θα ξυπνήσουμε το πρωί, να έχουμε σταυρικό και μαρτυρικό φρόνημα, ώστε να είμαστε συντεταγμένοι με τον Χριστό, ό,τι και να γίνει. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Ο Άγιος Ιγνάτιος την χριστολογική έννοια της Εκκλησίας, λέγοντας ότι όπου Χριστός εκεί και Εκκλησία. Όχι όπου ο επίσκοπος, όπου Χριστός. Και ο Άγιος Ειρηναίος επίσκοπος Λουδούνων της Μερίσιων δίνει την πνευματική έννοια της Εκκλησίας και λέει όπου Άγιο Πνεύμα εκεί και Εκκλησία. Λοιπόν, όπου δύο και τρεις μας λέει ο Χριστός, συνηγμένοι στο εγώ όνομα, εκεί είναι το μέσο αυτό. Ναι, τι μπορείς να διαρτήσω. Παρακαλώ. Να μου επιτρέψει ο πατέρας Σάββα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά και τα λόγια του Μαρκιός Ιωστίνου του Πόπολης. Όπου μιλάει σε κάποια στιγμή και λέει, δεν θέλω δικαιοσύνη, χωρίς αλήθεια, χωρίς Χριστό, δεν θέλω αγάπη χωρίς Χριστό, δεν θέλω ούτε τον ίδιο τον Θεό χωρίς Χριστό. Εδώ καταλήγει και όλο το ιδιότητα, πραγματική πρόοδο τη Εκκλησία. Και αυτά τα θρησκευτικά που μαθαίνουν είναι καλύτερα να καταργηθούν. Δεν είναι καθ' θρησκευτική ολογία. Είναι ξεχωριστή. 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 Θεωρείται κατώτερη από τις άλλες εκκλησίες, διότι δεν δεχόμαστε τους ομοφυλόφιλους στην Ιεροσύνη. Στο Βέλγιο, σε σχολείο δημοτικό του Βελγίου, χτες το τους υπροχτές, ενώπιον γονέων και δασκάλων, έγινε μια παράσταση διατρική, όπως κάνουν τα σχολεία, όταν πήγαινε το σχολικό της Βελγίου. Ήταν δύο αγοράκια, πατρικότησαν, θέλαν να περάσουν το μήνυμα από τα παιδιά, ακόμα να τα μαραρίσουν δηλαδή, και το θέμα ότι πώς, σε ποια κοινωνία θα μεγαλώσουν. Είχε δύο αγοράκια, το λέω παρέστη τη γυναίκα, το κοριτσάκι και το αγοράκι. Και κάνουν γάμο, Είχε θεάσει παράσταση. Καταλαβαίνετε, έτσι. Για να πείσουμε. Να μιλήσουμε την αρχή μας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που λέμε. Κάνουμε ένα μαρτυρικό χρόνο. Το πρωί εδώ. Άρα και ερχόμενος ο Κύριος. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σάββα που είχε προβάλλει. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σάββα που είχε προβάλλει.
προσκεκτούμε εδώ, να προσκεκτούμαστε, γιατί έχει μεγάλο αγώνα μπροστά του, το Άγιο Όρος μπορείς επιτρέψει. Έτσι έχει μεγάλο αγώνα, το περιμένουν δεινά εκεί και μαρτύρια από τη Μονή του, από την κοινότητα, από το Πατριαρχείο, να ευχόμεθα διαρκώς και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας έκανε, που ήρθε κοντά μας. Συμφωνούμε σε όλα σε αυτά τα οποία μας είπε και βλέπουμε και τις ερωτήσεις, ότι και εσείς ας πούμε αποδέχεστε αυτό το πράγμα, στην επαρμογή τους τώρα να απαντούμε γενναίοι και να μην προδώσουμε την πίστη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσευχηθούμε στον Χριστό μας και στην Παναγία μας να μας κρατήσει, να κρατήσουμε ζωντανή την πίστη, να μας δώσει δύναμη και πρόνοια και να μην το προδώσουμε. Διότι αυτό είναι που προσευχόμαστε κι εμείς. Δεν το παίζουμε ούτε ομολογητές, ούτε γενναίοι, ούτε όλοι μας είμαστε αδύναμοι άνθρωποι που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να προδώσουμε τον Χριστό μας και αυτό δεν θέλουμε. Και αυτός ο αγώνας που κάνουμε σαν αγιορείτες και σαν ορθόδοξοι χριστιανοί τον κάνουμε για την αγάπη του Χριστού και παρακαλάμε νύχτα και μέρα να μην τον προδώσουμε. Αυτό να παρακαλάμε όλοι μας και να προσευχόμαστε ένας για τον άλλο. Κάνουμε μια προσευχή. Να συμβοηθούμε, να προσευχηθούμε.